Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα μποντζόρνο στα 11 μετά τις 8. Στα 8, ναι, 11 μετά. Καλά, δεν ζεσταίνεται αυτή εδώ. Ποια ήταν? Είχε κλειστό το αρκοντίσιο. Είχε το αρκοντίσιο κλειστό, ναι. Δεν χάζει γίνει. Αφού σε μπορεί να μην ζεσταινόταν, τι να σε κάνω. Τι να πω. Τι να πω, το ανοίξαμε εμείς το. Ο άλλος 500 κιλά λίπος. Ναι. Δεν τον έπιασε το λίπος. Μέσα εκεί είναι ο άλλος. Δεν λέω γι' αυτό. Α, ο άλλος είναι εδώ. Μέσα είναι ο άλλος και εδώ. Ο Μύτης είναι μέσα. Ο Μύτης. Με το Μύτη θα κάνει εκπομπή την άλλη εβδομάδα. Μην το πουλάς τρέλα. Άρης Παναγιωτίδης, παλίκαρος. Και ενδιαφέρεται και για το απόγευμα, είναι μια χαρά. Δεν το περνάς. Τι δεν το περνάω. Έτσι βλέπω. Καλά, τι δεν το περνάω, ξέρω, το περνάω. Πώς με το Στανιό θα γίνει κάτι. Πάρε ένα δρόμο να παραλάβει τον Κουρουκίδη τώρα και άσε τώρα. Κουρουκίδη. Το απόγευμα. Με τα γραφάρα και καντουρί. Ναι. Σιγά σιγά. Βέβαια. Με τα γραφάρε κάνει ο Μακεδονικός. Όχι, παίζουμε ρε φίλε. Θα βγει Λάρισα. Λάρισα θα βγει, εντάξει. Γιατί κάνουμε με τα γραφάρε. Λοιπόν, με φανέλα Σαμάτα σήμερα υποδεχόμαστε τα φιλαράκια μα στο χολ τη εκπομπή. Facebook Μετρόπολη. Ήσαν οι κρυάδε. Μόλι ξεκίνησε το Rap and Cool Show, το πρώτο τελευταίο τη χρονιά. Και τι προτελευταίο. Σήμερα και αύριο, μετά έφυγα. Εγώ δεν κάνω. Ναι, ρε γόρι μου, Rap and Cool μαζί σου λέω. Τώρα σαν εκπομπή. Μετά θα κάνει και σε απ' τη μια ημινή το Μαγιοτζίδη και σε 10 δευτερόλεπτα τον καθένα. Όχι, άλλο άλλα κατάλαβε. Λέω σαν εκπομπή. Δεν τον, cool, τον υπολογίζει, σου λέει. Εντάξει, ναι. Όχι. Τι πράγμα είσαι. Σαν εκπομπή Rap and Cool είναι η πρώτη τελευταία μα. Πρέπει να αποκαθίλωσε. Μετά το καλοκαίρι θα κάνουμε αλλαγέ εδώ. Ρωτέσον. Θα ξαναεπιστρέψουμε μαζί τέλη Αυγούστου. Αυτό λέω. 25. Αυτό λέω, παιδί μου. Δεν είπα. Δεν καθαίρεσα και δεν υποτίμησα κανέναν. Απλά λέω είναι η πρώτη τελευταία εκπομπάρα μας μαζί. Λοιπόν, μάλιστα. Όπου έχει σουσού, έχει τα χθεσινά ευρωπαϊκά από τις ανέτοιμες ελληνικές ομάδες. Μεταγραφές Παναθηναϊκού, μεταγραφάρα, βόμβα. Μεταγραφή ΠΑΟΚ, μεταγραφή Άρη. Τι μεταγραφή έκανε ο Παναθηναϊκός? Μεταγραφή top level. Κακάτσι, έχει την ΕΠΟ. Δεν πάω να φέρω για τον Ιησού Χριστό σε εντερφόρ, τι με νοιάζει. Εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός. Πρεφέρει και τον Βαραβά Εξτρέμ, τον Ιησού Χριστό. Παίξε έξω δεξιά τον Απόστολο Παύλο. Το δικό μας. Τη Μαγδαληνή. Κάτσε, το δούμε. Δεν παίρνει πρωτάθλημα ούτε σε χίλια χρόνια. Θα το δούμε γι' αυτό να σήμερα. Θα το δούμε γι' αυτό. Θα το τσεκάρουμε. Θα τον πανίσουμε γι' αυτό να, γιατί οι ομάδες μας είναι ανέτοιμες στα καλοκαίρια. Το ξέρουμε. Περιμένουμε να δούμε αγκομαχώντας πώς και τι. Αυτό που πέτυχε πέρσι ο ΠΑΟΚ ήταν άθλος. Και με δύσκολες ομάδες. Όχι με σκάλδες και με πόρες. Προετοιμάζεις τώρα που θα αποκλειστείτε. Ποιος δηλαδή, το είπε αυτό? Κανένας δεν αποκλειστεί. Ούτε η ΑΕΚ θα αποκλειστεί, ούτε ο ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί. Δεν το κάνεις γι' αυτό. Για τα άλλα μας το κάνεις τώρα. Και άλλα μας. Η ΑΕΚ τι να αποκλειστεί από την ΟΑ μετά. Από ποιον? Ο ΠΑΟΚ θα δώσει μάχη. Ούτως άλλως θα πάμε με τη Μάλμα αν περάσουμε το καλό. Δεν το λέω αυτό. Ο Παναθηναϊκός και αυτό θα δώσει μάχη σήμερα με την Πότευ. Θα το δούμε το μάτς. Λοιπόν, έχουμε μεταγραφάρες. Πού θα το δεις το μάτς? Τι είπα το δω. Πού θα το δεις το μάτς? Θες να πάμε να το δούμε έξω βόλτα μαζί? Θα κάνεις live ή θα κάνεις? Δεν ξέρω. Όχι, θα κάνει ο φρουρό. Άμα κάνει φρουρό, το βράδυ πάμε να πιούμε μοχίτο. Ένα μοχίτο, αράξουμε που εκεί στη γειτονιά μας. Σκαθάρι. Μπράβο. Γουστάρεις. Μπράβο, ναι. Έκλεισε. Πάμε, το βραδάκι. Απλά θα αργήσει ένα δεκάλεπτο, τέταρτο. Α, θα αργήσει κιόλα, θα με στήσει. Όχι, γιατί θα είμαι στο. Θα κάνω live. Και μετά θα έρθω. Εντάξει. Θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε. Θα περάσω από το flyover, δεν πάω. Θα μιλήσουμε μετά. Τριφωνικό να μου πει τη ώρα που και πώ. Πάμε να γουστάρουμε. Εκεί στο μπαρ έχει ένα ωραίο μπαρ να ούμε. Ναι. Θα κάτσουμε το μοχίτο να πιούμε χωρί αλκοόλ. Χωρί αλκοόλ. Το σκαθάρι. Εντάξει, οκ, είδα τον Παναθηναϊκό. Να κάτσουμε να δούμε τι ώρα είναι, το 7.30 ώρα, 8. Ο Παναθηναϊκό, 9. Άμα είναι 9, είμαστε κομπλέ. Δεν έχω τέτοια κολλήματα, αφού τα ξέσταρα. Φέρω και τον Μπάκα μαζί, τον Γρηγόρη. Φεύγω, τι. Το τσινάτσα χθε τον Μπάκα. Ναι, στον δρόμο.
Τι λέει, ήρθε εδώ Θεσσαλονίκη. Δουλεύει κοπρίτη, δουλεύει Θεσσαλονίκη και δεν με περισσά τίποτα. Στα live τώρα, να ευκαιρία. Ευκαιρία. Στα live, το δούμε. Ποιοτικότατο, στα live θα το βάλει. Είναι πνευματικό σου γιο, θα το βάλει. Δεν είναι. Στην ανάλυση δεν πιάνεται. Καλά, εντάξει, έχει κι άλλου. Έχει κι άλλου. Εντάξει, είπαμε, μην το ξεφτιλίζει, μια χαρά. Οκ. Από τον Ντέμι Νικολάη καλύτερα. Έλα μωρέ τώρα. Τώρα έχει και ζαγοράκι τώρα. Έχει και καινούριο φρούτο τώρα. Έχει και ζαγοράκι τώρα σε ανάλυση. Τον είδε. Δεν τράβηξε. Δεν τραβάει. Καλά, τώρα το καλοκαίρι δεν τραβάει κανένα. Έτσι για να τα λέμε όλα όπω έχουν. Ούτε κανεί δεν τραβάει. Είναι δύσκολο το καλοκαίρι για YouTube, TikTok. Με παίρνει ο Τσάρλι ο πρωτόπαπας. Κάτω στην Αθήνα. Πού είσαι, του λέω, είδες το μάτς. Όχι, λέει, έχω άδεια. Και επειδή έχεις άδεια, του λέω, δεν είδες το μάτς. Άλλη, άμα έχω άδεια, δεν βλέπω να μάτς. Πώς αντέχεις, ρε, του λέω. Ναι, τώρα εγώ δηλαδή μου λες τώρα, σαν να μου λες τώρα την άλλη εβδομάδα, δεν θα δω Μπάνια Λούκα πάω. Ναι. Εκείνη τη μέρα το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ. Είσαι οπαδός και αγαπάς. Εντάξει, αυτός ο Παναθηναϊκός είναι. Παναθηναϊκός είναι. Είναι βαζέλα μεγάλη. Ναι, Παναθηναϊκός είναι. Όπου το δηλώνει ο άνθρωπος, μια χαρά. Ωραίος αναλυτής, μια χαρά. Πέδαρος. Εμένα μου αρέσουν αυτοί που δηλώνουν τι ομάδα είναι. Και που δεν λένε μαμούσου του. Μ' αρέσουν. Ναι, αυτό για ουδέτερη είμαι και τα παιδιά του Γουστάρα. Δεν έχει ουδέτερο. Δεν έχει ομάδα. Μην λέτε να μην έχει ομάδα, καραγκιόζη. Όχι, εσύ ξέρει, άστο, μην κοιτά εσένα. Για μένα λέω. Εσύ αφού δεν είναι, αφού μόνο το σκυλάκι είναι ευγενούλα αγαπά. Τους άλλους όλους έχεις, έτσι δεν είναι. Σκυλάκι, βγενούλα, τη γυναίκα σου, εντάξει, οκ. Okay. Το αμάξι, το αμάξι, σωστά. Τι άλλο έχουμε έτσι στα top. Ένα παλιό μπαούλο της γυναίκας. Ένα παλιό μπαούλο, α, τέτοια. Το Σαμάτα τον αγαπάς. Τον αγαπώ τον γιατί με δίνει γέλιο μεγάλο. Σε δίνει γέλιο μεγάλο. Εμάς δεν μας δίνει γέλιο μεγάλο πλέον. Δηλαδή αρχίζει όχι, αυτό το αστείο. Και σε εσάς δίνει γέλιο. Ναι, ναι, αυτό το αστείο θα πρέπει να σταματήσει. Η οργή μετατρέπεται σε 10 δευτερόλεπτα σε γέλιο. Δηλαδή εκεί που επειδή είναι καλό παιδί. Επειδή χαϊβάνι, ναι. Είναι χαϊβάνι, ναι. 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 Εντάξει, καλό. Καλό αλλά παιδί, πήρε ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο. Εγώ ναι. Να σου πω κάτι. Χθες ναι. Το συζητούσαμε με συναδέλφους εκεί όταν τέλειωσε η Λιτούμπα. Λέει χαζά. Δεν πειράζει, δώσε μου και με ένα εκατομμύριο και α με ξεφωνίζει η Λιτούμπα. Ναι. Δεν πειράζει, α με ξεφωνίζει. Καλό παιδί, εγώ το προχώρησα. Χαζό παιδί, ναι. Εγώ το προχώρησα. Λέω, εγώ δέχομαι και δύο φορές το χρόνο να φάω και ένα μπούλι και ένα πέσιμο. Ναι. Όχι μόνο ξεφωνητό. Με ένα εκατομμύριο ναι. Και γροθιάτρο. Όχι, να μην φάμε και γροθιά, αλλά ένα πεσηματάκι από κοντά. Ένα εκατομμύριο. Ούτως άλλως λέω, θα το φάμε που ένα θα το φάμε. Ένα εκατομμύριο τον ναι. Χρόνο. Ναι. Μια γροθιά την τρώω. Την τρώω. Ναι, ούτως άλλως εδώ τρώμε πέσιμο γιατί είπαμε κάτι λάθος, ας πούμε. Κάτι με ένα εκατομμύριο τον χρόνο. Ναι. Ό,τι θες σου κάνω. Λοιπόν, κάτω λέει. Από την φανέλα του Σαμάτα που άλλαξε νούμερο για όσου δεν το παρατήρησαν. Παίρνει το 70 φέτος. Φαινόταν από κρέα λες και ήταν το 10 του Μαραντόνα. Δηλαδή έβαλε το 70. Ναι. Έπρεπε να το πείτε να μην το βάλει. Τι να πει. Κύπελο άρεσε το 70. Αυτή η καταραμένη ομάδα βάζει το 70. Βάζει το. Πού να βάλει γκολ. Πού να βάλει γκολ. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να πάμε να ξεδιπλωθούμε γιατί έχουμε ευρωπαϊκά μας τα χθες να τα σχολιάσουμε από τις ανέτοιμες ομάδες μας. Μεταγραφάρα Παναθηναϊκού. Μεταγραφάρα ΠΑΟ. Το περνά ανέτοιμες ομάδες μας οι προπονητές φταίνε. Έχουμε ρίδιο και αυτοί. Μην μισώ, θα φτάσει αυτό. Τον έριξα γερό πινελίκι. Στο δεύτερο ημίχρονο. Θα το πάρει το δίκιο σου, αφού είναι η ζωή σου τώρα. Σήμερα ψοφά. Θα του ταχώσει. Μεταγραφάρα Παναθηναϊκό. Μεταγραφάρα ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε. Μέχρι σε ζάλι τώρα. Έχω τη σουντάλη. Χθες το πρωί με πιάνει ο Χαρούλης. Να κάνουμε ένα tip-top. Λέω τι tip-top θέλει να κάνουμε για τον σουντάλη. Τη σουντάλη. Λέω πάρτε ρε το σουντάλη. Σ' αρέσει γιατί η γυναίκα που δέρνει. Μόνο αυτό. Έχει κάτι. Διείσδυση έχει. Έχει. Θα τα Τρίπλα πούμε. Θα τα πούμε. Μεταγραφή ουσία. Δεν έχει μαρκάρισμα. Μέτριο είναι στο μαρκάρισμα. Ναι. Μέτριο είναι. Δεν ξέρω θα τον βάλει περισσότερο να κάνει πίεση στον αυτό να πάνω. Δεν ξέρω. Α, αυτό μπορεί να το κάνει, αλλά δεν θα πίεση θα κάνει, αλλά μαρκάρισμα δεν θα κάνει καλό. Θα το δω στα ανασταλτικά του. Αυτό. Ναι. Δεν είναι Ζήφκοβιτς. Έτσι. Γιατί θα μου πει μαρκάρει ο Ντεσπότοφ. Χθες τον άφησε τον άλλο εκτεθειμένο ένα ολόκληρο μάτς. Ο Δεσπότοφ. Μαρκάρει ο Δεσπότοφ, δεν μαρκάρει. Ο Δεσπότοφ, εγώ αν ήμουν ο Σαββίδης, ναι. Θα τον έστελνα. Θα του κούβει 200 χιλιάρικα. Γιατί θα τον έστελνα να πάει. Ναι, θα σου πει εγώ, δεν σε εσύ βγάζω την ίδια στιγμή. Κάνε πατεώνα, θα του λέγανε. Κάνε και εσύ κι άλλα. Α σε ρε, άλλο παίχτη να κάνετε διαφορά. Α σε βρε απ' έξω τώρα. Ναι. Γκολ κάνει. Μέσα μπαίνει. Πότε το κάνει. Με στα νεύρα. 17 γκολ 18 έκανε. Με στα νεύρα. Με στη μανούρα. Ουχαχ. Ήθελε να δείξει χθε, να σου πω γιατί. Άστα. Γιατί ήταν ευκαιρία τώρα. Ο Λουτσέσκο, επειδή είναι δίκαιο, ναι. Λέω: εγώ θα βάλω αυτού που τράβηξαν κουπί προετοιμασία. Σε και στήλω. Σου λέει: χθε είναι ευκαιρία να φτάνει. Γίνω εγώ ο βασικό. Φτάνει σου, Σεντάνι, πώ το λένε αυτό. Τη Σουντάλη, αριστερό. Τη Σουντάλη, αριστερό. Αριστερό και φόρ. Ναι. Και φόρ. Δώσ' τον εκεί στον σπεθερό του στην γαλακτοβιομηχανία να μοιράζει τα γάλατα. Άστονα τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεδιπλωθούμε. Δεξιά πλευρά του Πάου μεσάστε Δεσπότοφ γέλαγε το σύμπαν χθε. Σήμερα γιορτάζει. Η Ευπραξία. Τι? Η Ευπραξία. Η ΕΚ είναι αυτή. Δεν ξέρω. Ευπραξία λέει. Γιορτάζει ναι. Σήμερα. Άμα έχει καμιά Ευπραξία. Εγώ κάνεις, δεν έχω ξανασυνδεθεί. Άμα βαφτίσει την κόρη σου Ευπραξία. Είσαι για τα σκυλιά. Όταν μεγαλώσει η κόρη σου, σε βάλει λίγο στον καφέ, λίγο κανακόνιο. Όταν μεγαλώσει, πει τι Ευπραξία ρε μπαμπά.
Πλάκα με κάνεις. Η ΕΚ πράξη. Γίνεται 18 και σε βάζει. Τι η ΕΚ πράξη. Η ΕΚ είσαι. Σωστά. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1893, ο πρωθυπουργός τότε Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Σωτήρης. Σωτήρης Σωτηρόπουλος. Εγκαινιάζει τη διόρυγα της Κορίθου. Κάνα δουλειές τότε, ρε φίλε. Τώρα για να φτιάξουμε. Λοιπόν, το έργο εμπνεύστηκε ο Χαρίλαος Τρικούπης, το οποίο έπεσε δύο μήνες νερό. Του οποίου έπεσε δύο μήνες νωρίτερα. Του έπεσε. Του Τρικούπη του έπεσε. Έτσι γιατί λέει. Έπεσε. Δεν του σηκώνονταν. Η κυβέρνηση του οποίου έπεσε. Α, η κυβέρνηση έπεσε. Ναι. Του έπεσε, μου λες. Όχι, όχι, δεν του έπεσε. Ναι. Δεν είναι όλοι σαν και σαν τρυπάνε. Αυτό είναι Τρικούπη. Με έσφα το κάνανε εκεί. Δεν ξέρω, αλλά είναι ένα έργο που ακόμα και τώρα υπάρχει. Δεν δε κλέψανε στα μετά δηλαδή. Δεν, τότε κάνανε πολλές δουλειές. Θέλανε να φτιάξουν, να κάνουν. Ήταν ανόητη. Α, τώρα που είπες για δουλειές, μέχρι να γυρίσω από τις διακοπές, ήταν επιτέλους μετά από δύο χρόνια έτοιμη 17 Νοέμβρη. Είναι έτοιμη. Δεν μας την παρέδωσαν ακόμα. Όχι, πήγε, την παρέδωσαν. Ναι. Κατεβαίνω κανονικά. Α, ναι. Βέβαια. Αλήθεια, λες τώρα. Μετά από 1,5-2 χρόνια. Πότε έγινε, ρε φίλε, εγώ περίμενα. Το κατέβηκα κανονικά. Εγώ. Πότε, ρε τρελέ. Σήμερα, όλοι μέχρι το τέλος, μέχρι το φανάρι. Τώρα κατέβει, θα φύγει 17 Νοέμβρη. Κάτσε, ευθεία θα τραβήξω 17 Νοέμβρη. Το περβάζι που έβαλε ναι. Είναι σαν τα μούτρα του χειρότερα. Θα το φτιάξει ναι. Το περβάζι. Τώρα χωρίς πλάκα γιατί δίνεις είδηση. Αυτή είναι η είδηση. Μπορώ να πάω άνοιξε. Μέχρι Λαμπράκι με φουλ βολίδα. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη. Α, okay. Okay. Λοιπόν, δεν κάνεις τον κύκλο τώρα. Και μια που μιλάμε για αυτοκίνητα κινησάρα και έχουμε αρκετή πίεση ψωμπεριφερειακό. Έρχονται οι φίλοι μας οι Τούρκοι να. Έρχονται. Να... Ναι. Μονάσουν εδώ στα ίσα. Δεν είναι μόνο Τούρκοι. Μας. Έρχονται Τούρκοι, Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Ρουμάνοι. Έχουν και όχι μόνο έρχονται. Ρουμάνοι. Αγοράζουν κιόλα. Ρουμάνοι. Ισραηλινοί. Βορειοϊπηρώτες. Όχι, όχι. Βορειομακεδόνες. Ναι, Αλβανοί. Αλβανοί. Έρχονται, αγοράζουν κιόλα. Δεν είναι ότι έρχονται μόνο. Οι Αλβανοί δουλεύουν. Επενδύουν. Δεν είναι με τα επιδόματα οι Αλβανοί δουλεύουν. Ο περιφερειακός προσανατολικά έχει τσιμπήσει, παιδιά. Έχουμε κινησούλα και πάνω από Παπαγεωργίου μέχρι Σικές και εδώ πάνω σε εμά από μετά την Τριαδρία μέχρι. Έτσι να βγούμε από το τούνελ τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτά με τα σαν σήμερα. Περίμενε, σαν σήμερα πρέπει να δούμε ποιος γιορτάζει. Έχουμε κανένα περίεργο. Ναι, όχι. Αξία. Κακογιάννη σα σήμερα, ο Κύπρος συνθέτης, σκηνοθέτης. Καλός. Σ' άρεσε. Ναι, πολύ καλός. Ζορμπάς, το κορίτσι με τα μαύρα. Βέβαια, πολύ καλός. Σαν σήμερα πεθαίνει ο Κακογιάννης. Ναι, έτσι. Απόλυα ήταν. Ήταν απόλυα. Βέβαια. Εντάξει. Δεν έχουμε κάτι άλλο, κάτι Βούλγαρος καλλιτέχνες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Αλλιώτικα. Βούλγαρος. Ναι. Λοιπόν. Τι άνοιγε αυτοκίνητα. Δεν άνοιγε αυτοκίνητα. Σε... Διάλεξε άμα βάλεις ένα Βούλγαρο και ένα Γεωργιανό. Ναι. Και βάλεις μια BMW. Ναι. Ποιος θα την ανοίξει πρώτη. Ο Γεωργιανός λέω και εγώ. Ναι, είναι δυνατή. Πιο καλός. Είναι πιο δυνατή. Αυτά τα έχουν δουλέψει. Είναι έμπειροι. Είναι έμπειρος. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός που το ανέφερε σήμερα γιατί γίνονται ένα τσουβάλι μάτς. Mm. Σήμερα παίζει σε 9. Mm. Έτσι, άρα σήκα τις 9 και 10 είπες θα είσαι εκεί στο. 9 και 10. 9 και 10. Εντάξει, okay, θα συνοηθούμε μετά για τα δικά μας αργότερα. Μπορεί να έρθω και κατευθείαν, δηλαδή να φύγω 10 λεπτά πιο μπροστά. Εντάξει, θα συνοηθούμε μετά. Ας τώρα μην το πούμε στον αέρα. Έτσι, γιατί μπορεί να πάμε εκεί και να μην έχει θέσεις. Θα κλείσει ρεζερβέ, τι θα κάνει. Όχι, στον μπαρ. Παναθηναϊκού θα βρούμε. Στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Αρκετού. Έφυγαν φοιτητέ βέβαια. Ναι, έφυγαν φοιτητέ. Έφυγαν απόλυτα. Ναι. Έφυγαν φοιτητέ. Έχει. Στην Τούμπα έχει, δεν έχει πολλού Παναθηναϊκού. Δεν έχει. Δεν έχει. Στην Τούμπα δεν έχει πολλού Παναθηναϊκού. Δεν έχει. Γενικώ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού δεν θα βρει εύκολα. Από του Ηρακλειδεί. Πιο πολύ είναι Ηρακλήδη. Ηρακλήδη, θέση και 5.000 κάπου. 5.000, δυναμική μεγάλη. 5.000. Και α, το ερώτημα που ξέρει είναι που τρολάρει τώρα κόσμο και κοσμάκι είναι ποιο θα κάνει πιο πολλά διαρκεία. Ο Άρης ή ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής θα κάνει. Ο Ηρακλής θα κάνει. Γιατί έχει προοπτική, βέβαια. Έχει όραμα, Έχει καλό ενθουσιασμό. Και αν τώρα ο Καρυπίδης που σου φέρνει μετά το Σίστο, σου φέρνει το Σισέ, σου φέρνει τώρα τον Ούγκο Μόγια. Άκουσες. Θα πάει να σου φέρει τώρα τη Χαφάρα, τον Γανέζο που ήθελε ο Πάουκ πέρσι. Και Μόγια και τον Μόγια να φέρει. Ναι. Αυτό που έπαθε πέρυσι που είχα στο κύπελο και χάσει με τον Πάο, ξέρει κάνα δύο χρόνια για να συνέλθει. Δεν χθες έβλεπα στα 4-3 εύκολα, τα μούτρα των αεξίδων. Ναι. Ξέρεις τι πάθανε. Θα έρθει και 12 αιματοκρίτη. Αυτό το χθεσινό μοιάζει πολύ με αυτό που πάθανε στην Τούμπα. Σοβαρά μιλάς, δεν φίλε. Αλλά το πάθανε από μια ομάδα από τα Πυρηναία όρια, ρε παιδιά. Λοιπόν, τα Τυρηναία όρια. Πυρηναία. Πυρηναία, εγώ έκανα εντολή. Τι έκανε εντολή πάλι. Στον γραλίστα, χθες πάλι. Θα κάνετε μάχη. Ο Ραλίστας τον είδες, δεν είδες βιντεάκι να κλάψει. Τα είδα. Φώναζε ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω. Όπου αυτός έχει δώσει πολύ ψωμί, να ξέρεις. Αυτός και ο Μονεβασιώτης θα δώσει πολύ ψωμάκι. Φούρνο ολόκληρο ανοίγει αυτός. Βγήκε έξω, φαντάζεσαι τώρα το Μαρινάκι να βγαίνει στην 7 να κάνει, να λέει ζήτω. Δεν μου λες. Ή το Σαβίδι. Δεν μου λες. Το είπα και στην Τάνια. Ναι. Σ' αρέσει Τάνια. Στη ΣΕΦ. Πολύ. Μουστάρες. Πάρα πολύ. Αν θα. Ανοίγει το μάτι σου κιόλα. Δεν βλέπω, έχει ανοίξει, δεν χρειάζεται να πας στον πίκο. Ναι. Ανέβηκε πιο ψηλά τώρα τελευταία με δυνάμει. Είναι το δικό σου. Λοιπόν, για πες. Εγώ τους είπα εδώ στο Μετρόπολης, δεν θα λέτε τις ομάδες με τις εταιρείες. Ναι. Τον Ηρακλή, ούτε την Τρίπολη. Ηρακλή θα τους λέμε τώρα. Και Τρίπολη, ούτε τα γήπεδα. Ξάνθη την έλεγα. Ούτε τα γήπεδα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε.
δεν μας υποχρεώνει κανείς. Αν δώσει χορηγία στο μέσο μας, τότε μόνο. Στον προφορικό λόγο μπορείς να το αποφύγεις. Στο γραπτό, επειδή το ζητάνε οι ΠΑΕ, θα σου στείλουν mail, θα σου πούνε παιδιά, θέλουμε να καταλάβετε. Άμα δεν το, τι θα μας κάνει. Δεν ξέρω. Τίποτα δεν σε κάνει. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Το μόνο που μπαγκά να σε παρακαλέσει ή να σου πει, άμα δεν το γράφεις, δεν σου δίνω την είδηση. Δεν μπορεί να σε πάει νομικά. Θα σε πάει λίγο κόντρα. Θα σε πάει λίγο κόντρα. Δεν θα σου στείλει το ρεπόρτερ, θα σου δώσει, δεν θα συνεργαστεί κτλ. Εκεί το κάνεις. Λοιπόν. Οπότε ναι, πρόσεξε τώρα να δεις. Θέλω να ρωτήσω τον Λουτσέσκου, ναι, αν το δεις και μιλήσει κάποια στιγμή. Τον είδαμε και δεν ξέρω αν τα είπαμε. Ναι. Αν ο Βενέτης στη Ρουμανία τις επιχειρήσεις που έχει, τις δουλεύει η γυναίκα του Λουτσέσκου. Κάτσε, δεν το πιασα. Αν να ρωτήσω. Ρώτα τον Λουτσέσκου. Ναι. Βγήκε μια πλευρά, δεν ξέρω. Δεν ότι τις δουλειές του Μονεβασιώτη δουλεύει η γυναίκα του. Στη Ρουμανία, ναι. Στην Ρουμανία, το ρωτήσω. Ισχύει αυτό. Κάνουμε ένα τραπέζι με γαρίδες πάλι να βγάζει φωτογραφίες για να μας κάνουμε. Μου βασιό, στα πλαίσια της φιλίας πάω και να κλεί πλέον γιατί έχει ανοίξει την πόρτα. Ναι. Ψοφάς. Μπράβο τον. Ο Βασιώτης έφαγε κράξιμο πάντως για το θέμα του Γκάλ και ορθά έφυγε. Έφαγε κράξιμο. Όχι. Ορθά το έφαγε. Δεν γίνεται αυτό. Πολύ σωστά, όπως είπες, το Χατζημαναγκή να λέει ότι είναι ο κορυφαίος και τον Γκάλι να μιλάει. Όχι, ο Χατζημαναγκής δεν είναι κορυφαίος για τον Μονεβασιώτη, είναι Ρώσος. Ναι, με παπά Κύπρο. Μονεβασιώτη, ναι, αλλά ο ίδιος. Τσετσενία, Ρωσία, Κύπρος, ναι, βγάζουν ένα Χατζημαναγκή. Ναι. Ναι, άραγε, δεν είναι και αυτός Έλληνας. Εντάξει, ατόπιμα αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, δεν το πει. Καλέ άνοιγμα στον ΠΑΟΚ τώρα, εντάξει. Πουλιοτόπουλε, καλημέρα ο Βενέτης. Καλημέρα. Σε ψάχνει ο Βενέτης, Πουλιοτόπουλε. Λοιπόν, πάμε, τελειώσει, άστο Βενέτη. Σήμερα έχουμε ματσάκια. Πού θες να ξεκινήσουμε από τούμπα? Πάμε να πάρουμε τον πρωταθλητή. Ταλαιπωρήθηκε πολλοί κόσμο. Μπράβο, από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε. Αν δεν ταλαιπωριόταν η Τούμπα θα ήταν γεμάτη. Αυτό εκτιμώ εγώ. Χθες η Τούμπα είχε περίπου 22-23.000 κόσμο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, ναι, με φυσιολογικές συνθήκες θα είχε sold out. Πλάκα-πλάκα. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό να έχει sold out. Έμεινε κόσμο έξω. Ήρθαν από Αμερική, από Αυστραλίες, παρακαλούσε αυτό κόσμο. Αυτό είναι για την εταιρεία Πλήγμα. Είναι Πλήγμα. Παιδάκια δεν μπορούσαν να πούνε, κάποιοι δεν βρήκαν τον κάποια τρόπο. Κάποια παιδάκια σταμάτησαν να είναι ΠΑΟΚ χθες. Περίμεναν έξω τον Κωνσταντίνο Σαντέλα. Θα γίνουνε Ρεάλ Μαδρίτης. Ούτως άλλος είναι Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά χθες η Τούμπα τελικά είχε 22-23.000 κόσμος. Πολύ ήταν. Πολύ, φυσικά ήταν πολύ. Για αυτή την ταλαιπώρια που τράβηξαν. Φάγανε τρελή ταλαιπωρία. Έμπαιναν μέχρι και το 15 και το 14 και το 17. Μπαίναν κόσμος κανονικά. Μάλλον τους άνοιξαν την πόρτα έτσι. Μπορεί να τους άνοιξαν. Έτσι έμαθα εγώ, τους άνοιξαν την πόρτα. Κάποια στιγμή σου λέει, ρεθεί, εγώ ήρθα από την Αμερική, ρε άνθρωπε. Είδε ότι είναι νορμάλ ο άνθρωπος. Πλήρωσε εισιτήριο και δεν με αφήνει να πω. Άρα μπήκανε τζάμπα μέσα. Κάποιοι δεν μπήκαν τζάμπα, πλήρωσαν εισιτήριο. Ναι. Απλά κάνα λίγο ενδεχομένω στα στραβά μάτια. Μάλιστα. Δηλαδή για να μπω μέσα στην Τούμπα πρέπει να κάνω τα στραβά μάτια. Όχι μόνο στην Τούμπα, παντού. Μάλιστα. Και στην ΑΕΚ χθες είδα κάποια κενά στο γήπεδο. Ναι. Όπου η ΑΕΚ έχει 25.000 διαρκεία. Πόσο έχει, δεν άρα ξέρω. Άρα πρόβλημα ακριβώς για τις ομάδες, για τον κόσμο. Είναι πρόβλημα. Πρέπει να λυθούν απλά πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή έχω εγώ το διαρκεία. Ναι. Έχω το διαρκεία. Ναι. Είμαι εγώ Νίκο. Δεν πάω στο γήπεδο. Δεν μπορώ να το δώσω σε ένα συγγενή μου να πάει. Όχι, γιατί μπορεί ο συγγενής να μαχαιρώσει κανέναν. Όχι, όχι, όχι. Κατάλαβες. Μπορεί από όταν πας και το δίνεις στο διαρκής να πεις: εγώ θα μπορώ να το δώσω στον αδερφό μου, τον Γιώργο Χουλιανού, τη γυναίκα μου, την Τζέννη Χουλιανού, το παιδί μου, πάρτα και όλα τα στοιχεία. Δεν τα δίνει. Ένας από αυτούς τους τέσσερις θα μπορεί να έρχεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, πρέπει να γίνει. Στην Ιταλία έτσι. Μπορεί κάνει να το δώσει στο συντριβάνι, να πλακώσει κι άλλο συντριβάνι και να μπλέξουμε. Ούτε δημήθηκε σε συντριβάνι. Αυτή μόνο πλακώνει το σώμα το ένα μόνο πλακώνει. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Είναι δικιά σου. Μπορεί να τσακωθεί ο συντριβάνι. Όλη την ώρα πλακώνουν. Πλακώνουν. Δώσου φασαρίε, μανούρε και να μην έχει θα τι βρουν αυτέ. Στο λιτόχωρα πάνω την περιμένει. Και να μην έχει θα ψάξουν να τη βρουν. Την κυνηγάνε μα. Δηλαδή θα σε κοιτάξουν μία θα πει. Άνοιξε ξενοδοχείο συντριβάνι. Ό,τι θε έκανε. Θα τα πούμε εκτό αέρα. Θα θέλω του πελάτε. Όχι, όχι, είναι ήρμο. Είναι ήρμο, είναι cool. Είναι cool. Λοιπόν, άρα είχαμε την ταλαιπωρία. Είχαμε 22-23.000 κόσμο χθε να μπαίνει στον κήπεδο και να ταλαιπωρείται. Και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ χθε αποφασίζει, μια που πιάσαμε τα του κόσμου, να δώσει παράταση μία ακόμα εβδομάδα τα διαρκεία. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορούλαβε, δεν. Σωστό. Και για μένα θα έπρεπε να δώσει και λίγο ακόμα παράταση και θα εξηγήσω γιατί. Ναι. Γιατί δίνει από το 25 μέχρι 1 του Ιούλη. Μάλιστα. Δώσε λίγο την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου που ο κόσμος θα πάρει το μισθό του λίγο. Μάλιστα. Να πληρωθεί. Μην το σκίζεις τον κόσμο. ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρέπει να σκέφτεσαι λίγο πιο ανοιχτά. Έφυγε ο Γκαγκάτσης. Ναι, 25 Ιουλίου με 1 Αυγούστου. Έφυγε ο Γκαγκάτσης. Όσοι έχουν περίσσευμα. Σαλάτα τα κάνατε. Δεν μπορεί να σας τα κάνει από εκεί. Δεν γίνεται, το έχετε και μισθό κρυφό. Ήταν αλλού χθες. Ο Γκαγκάτσης ήταν από ό,τι είδαμε το Γιωβάνοβιτς. Πήγαν, φάγανε κάτω στην Αθήνα. Πού φάγανε?
Στο Σαράτσι. Α, Ολυμπιακό και ο Σαράτσι. Όχι, Ολυμπιακό. Εντάξει, συνεργάζονται. Μπορεί να συνεργάζονται, εντάξει. Και εσύ μπορεί να συνεργαστεί αύριο μεθαύριο. Εγώ δεν δήλωσα πάω οξύ. Καλά, εσύ δεν δήλωσα. Να φυλάω σήματα κεφαλαίου. Εγώ μπορεί να αύριο πάω στο Μέγκα, δεν μου πει κανένα τίποτα. Δεν θα σε πει. Επειδή έχει πολλέ πόρτε να ανοίγει, επειδή δεν έχει ταυτιστεί με κάτι. Άρα ο Σαράτσι Ολυμπιακάκια. Δεν είναι. Πάω Ολυμπιακό Συμμαχία. Μαρινάκη Σαράτσι φίλοι. Γκαγκάκι και με το Ηρακλή πλέον. Και με το Ηρακλή. Όλη μια παρέα. Τι μαλώνετε, παιδιά. Δεν καλά, εντάξει. Αυτά εδώ τώρα εσύ του λε για του κολλήσει. Όχι, αλήθεια λέω. Αλλά αυτέ οι αλλαξοτέτειε. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια στον Ολυμπιακό. Τον Άρη το σκίσατε τρία χρόνια. Εδώ. Τώρα δεν σκίσει και εσύ τον Πάο, τον Ολυμπιακό. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Τον Άρη το σκίσαμε τρία χρόνια. Εδώ είναι φυσιολογικά πράγματα. Όχι, δεν είναι. Ο Μαρινάκη με τον Καρυπίδη. Όλα είναι φυσιολογικά. Όλα είναι φυσιολογικά. Λοιπόν, άρα εγώ λέω ότι αν θε πραγματικά να βοηθήσει τον κόσμο του Πάο, πάει Πάο. Κράτα το και πέντε μέρες από τις αρχές Αυγούστου. Να πάρει ο κόσμος λίγο το μισθό και αν πραγματικά γουστάρει να δώσει 100-200 ευρώ παραπάνω. Στέλεχος, στέλεχος θα σε κάνω. Ναι. Είσαι στέλεχος. Μα είσαι εδώ στέλεχος. Τι πράγμα, τι πράγμα. Εμένα είσαι. Με πείσε την κουρουκίδη. Κουρουκίδη έχουμε τα γραφή τώρα. Λοιπόν. Τον Καντουρί τον πήρανε. Θα πάρουν και Καντουρί. Θα πάρουν και τον Καντουρί. Δώσε τον παλιό προσωπικό γιατρό. 20 μέρες θα το κλείσει το μαγαζί. Το κλείσει, λες, με τον Καντουρί 20 μέρες άρρωστο το μήνα. Θα το κλείσει. Εντάξει, αλλά θα έχουν ένα ηγέτη που θα. Λοιπόν, θες μια να γελάσουμε. Ναι, να γελάσουμε. Τα καζίνα, ναι. Τα καζίνα απαγόρευσαν τον Τζον Τάραμα γιατί κερδίζει να τον βάλουν μέσα. Ο Τζον Τάραμα. Τον Καντουρί πρέπει να το κλείσουν τα νοσοκομεία. Πόρτα να τρώει. Θα τα κλείσει τα νοσοκομεία, κάθεται και λίγο εκεί. Όπως ο Τάραμα τρώει τις πόρτες στα καζίνα. Φαντάζομαι πως θα νιώθουν οι παίχτες του Μακεδονικού βλέποντας τον Καντουρί σε αποδυτήρια. Άρρωστο. Που θα του κολλάει γρήπη. Έλα μωρέ τώρα. Από εδώ πέρα. Τη Σουντάλη σου φέρει ο Καντουρί, τον έψησε. Ας τον κάνουμε μάνατζερ του. Τον έψησε τον Τη Σουντάλη. Έλα manager, λέει, είναι σούπερ εδώ στη Σαλόνικα. Ναι, Καντουρί, έτσι κερδίσει το Μακεδονικό. Εσύ, τι θα τραβήξει. Τι θα τραβήξει. Λοιπόν, αυτά με τα εισιτήρια χθες, με τον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε, υποθέτω κάτι ανάλογο έγινε και στη Φιλαδέλφια και με τα διαρκεία στα οποία πήραν παράταση μία εβδομάδα. Θα πάμε και στα μηνύματα. Θα πάμε και στα μηνύματα τα οποία βλέπω έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Σαμάτα, ο οποίος ήταν και αυτός κακός όπως. Σχεδόν όλη η ομάδα που είναι ανέτοιμη σε αυτή τη φάση και απλά πρέπει να προκρίνεται. Αυτό είναι. Υπάρχει ένα πρέπει. Εφανής δεν περιμένουμε και δεν περιμένουμε κάτι τρομερό. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Να δούμε και τον Παναθηναϊκό σήμερα. Θα επιστρέψουμε να τα σχολιάσουμε μαζί με τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Παναθηναϊκού με τη Σουντάλη, Τετέ και Ούγκο Μάγιο κλεισμένες και οι τρεις. Δεν αναιρεί η μεταγραφή του Σουντάλη αυτή του Τσάλοφ. Θα τα πούμε στην πορεία τώρα. Το καλοκαίρι θέλουμε απλά πραγματάκια, αλλά πολλά. Πολλά μπάνια, πολλές βόλτες, πολύ φαγητό από το μπουφέ του Λατερά στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εδώ η γευστική απόλαυση φτάνει σε άλλο επίπεδο με αυθεντικές συνταγές, λαχταριστά εδέσματα, δροσερές σαλάτες και γλυκές εκπλήξεις για το τέλος. Κάθε γεύμα είναι και μια πλούσια εμπειρία γεύσεων και μπορείτε να την απολαύσετε απεριόριστα, φίλες και φίλοι. 32 μετά τις 8, κομψό θα είναι, μαζεμένο. Έχουμε και τη Σμαράγδα μας η οποία έρχεται για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Τσιμπάει λίγο και είναι Εγνατία τώρα από ό,τι βλέπω. Μετρόπολης ακούτε. Καλημεράρες παντού. Break και επιστρέφουμε με δεύτερο μέρος Rap and Cool Show. Το καλοκαίρι θέλουμε απλά πραγματάκια, αλλά πολλά. Πολλά μπάνια, πολλές βόλτες, πολύ φαγητό από το μπουφέ του Λατερά στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εδώ η γευστική από όλα σφαιριά φτάνει σε άλλο level με αυθεντικές συνταγές, λαχταριστά εδέσματα, δροσερές σαλάτες και γλυκές εκπλήξεις για το τέλος. Κάθε γεύμα είναι και μια πλούσια εμπειρία γεύσεων που μπορείτε να απολαύσετε περιόριστα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μόνο στο περιφερειακό έχουμε υπερφόρτωση, έτσι κυρίως ανατολικά. Κυρίως ανατολικά εδώ πάνω στα τούνελ και μετά το Παπαγιοργίου. Λοιπόν, Rap and Cool. Θα πάμε μέχρι και τις 10 με Λελίδη στην ηγεσία των Χολιτών. Ναι, είναι ηγέτης. Ωραίος. Είναι ηγέτης. Ωραίος. Τι? Και φίλος του καλού αυτοκινήτου. Ναι, βέβαια. Είναι και
Διαλογάκια. Και τιτίζει. Και τιτίζει τα αμάξια. Ναι, 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 ναι. Το προσέχει, το καθαρίζει, το φτιάχνει. Τη ζάντα του να είναι καλή. Είναι παλαιάσκοπης. Είναι παλαιάσκοπης. Άμα δει άντρα. Ναι. Έχει αμάξι. Ας μην έχει πολλά άλογα. Ναι. Το δει καθαρό, καλή ζάντα, περιποιημένο, αξεσουάρ. Τέτοιο είναι ο Λελίδης. Αυτό είναι. Είναι ο σαν το Λελίδη. Είχε μια BMW παλιά, ναι, πατάτα. Ναι. Αλλά ήταν κούκλα. Ναι, την πρόσεχε. Μια 316. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, ήταν κούκλα. Δηλαδή, άμα την πέταγε μια δίλητρη μέσα 323, καμιά αλπίνα, θα γινόταν χαμός. Ήταν τιτίζεις, έτσι, έτσι. Λοιπόν, χθες η Τούμπα τρία συστήματα. Η γιαγιά μου Ζαμπέτα, είναι τιτίζεις. Τιτίζεις, ναι, 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 Ζαμπέτα, είναι από εκεί ήρθε. Σαψούντα να πούμε. Τρία συστήματα ακούστηκα στο ξεκίνημα, έτσι, γιατί λέω άλλος πάλι για τον Λουτσέσκο ασχολείται, πρέπει να διαχειριστεί τον αγωνισμό του. Το ένα ήταν, πρωταθλητές, όταν ήρθε η ομάδα, την ωραίο σύστημα, βρήσαν τον Ολυμπιακό. Όχι. Μπράβο, αφού πήραν την εντολή. Δεν το βρήσανε. Θα το βρήσουν όμως, μην αφού. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Το δεύτερο σύστημα ήταν Ρασβάν Λουτσέσκου. Μπράβο. Από όλο το γήπεδο και από την τέσσερα. Και το τρίτο ήταν ο Τάισον, αποθέωση. Ο ξέρεις σημαίνει αυτό, ε. Τι. Ο Σαββίδης αποθεώθηκε στο ημίχρονο κάποια στιγμή. Ναι, δηλαδή κάποια τώρα. Ναι. Κατάλαβες τώρα. Θες πως όλα να δημιουργήσει τα αφεντικά. Τα αφεντικά, ναι, θέλουν να ακούν το όνομα. Ναι. Άμα δεν ακούν το όνομα, είναι τσιφκάριο. Δηλαδή θα πει γιατί εμένα δεν με κάνεις. Εγώ τόσα λεφτά δίνω. Εγώ το οργάνωσα αυτό το έργο. Αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα παίρνετε προτάσμα. Φυσικά. Νοήθει. Δηλαδή θέλει να του πει και το χώρο. Είχε. Ο πρωτομάστορας είναι αυτό, δεν το συζητάμε. Ξεφωνίζει ο κόσμος το Σαμάτα. Θέλει να τα ακούει, ρε. Θέλει να τα ακούει. Το Σαμάτα μην τον ξεφωνίζει. Ξεφωνίζετε τη δίκη που δεν τον έχει πουλήσει. Δεν ξέρουμε θα γίνει γιατί θα φτάσουμε σε λίγο στα μεταγραφικά. Ναι. Έχει δίκιο ο κόσμος. Δηλαδή ήρθε ένα εκατομμύριο για το Σαμάτα και εσύ δίνει τον τζίμα. Λέω εγώ τι θα έκανα. Ναι, το τζίμα τον έχει δώσει νωρίτερα γιατί είναι Ρεβέργη, πιέζει. Τι θα έκανα εγώ. Και λες 18 χρόνια να σου δώσω να πάρει, ναι, παιχνίδια. Ναι. Πας με Σαμάτα και μόλις, ναι, πάρεις εσύ το σεντερφόρο όπως, ναι, τον πήρε τώρα ο ΠΑΟΚ, ναι, τώρα μη σε κάνει τίποτα. Τον πήρε. Τον Τσουντάλη τέλειωσε. Ο Τσουντάλη δεν είναι σεντερφόρο. Πώς είναι, παίζει και σεντερφόρο και πλάγια. Αυτά, πλάγιος είναι. 21 γκολ έκανε Τσαλόφ. Ναι, 21 γκολ έκανε πέρσι και ως σεντερφόρο. Θα σου δώσω τα νούμερα του και ως σεντερφόρο. Κάτσερε, σε τι σύστημα έπαιζε σεντερφόρο. 3-5-2. Άρα ήταν δεύτερο. Ναι. Εκεί, ναι, 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 δηλαδή okay, το 4-3-3 είναι άλλο, Νίκο. Ναι, 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 εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει, ναι. Και 3-5-2 έπαιζε, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά πέρσι έβαλε 21 γκολ, δες, η μπίλια του είναι πάνω. Ναι. Παίζει πίσω, παίζει, είναι μαλαδόρος, είναι, παίζει δεκάρι, είναι τεχνιταράς, ναι, είναι απλά σαν, αν το πετάξεις φορ, πρέπει να το πετάξεις δεύτερο. Μπράβο. Δηλαδή, αλλά και πρώτα το πετάξεις γιατί έχει κορμί, είναι ένα 83. Ψηλός, δεν είναι. Είναι ένα 83. Ναι, βέβαια. Κεφάλι έχει, σηκώνει τα πάνω. Ναι, από τον Μπράντο Τόμας είναι μισό κεφάλι πιο ψηλός. Ο Μπράντο σαν και εμάς είναι. Σαν εσένα, όχι σαν εμένα, εγώ είμαι πιο χαμηλός. Λοιπόν. Κοντός είναι όμως. Είναι κοντός. Κοντός χθες χάθηκε. Χθες χάθηκε πάλι σαν στόπερ. Ναι. Όταν ο ΠΑΟΚ έχει ψηλά στόπερ που είναι κοντά οι γραμμές, χάνεται. Όταν πήγε μπάλα στην άκρη, θα σου πω ένα που πάμε λίγο στο μάτς του ΠΑΟΚ χθες για να το δούμε. Όταν πήγε μπάλα στην άκρη μερικές φορές, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να κάνει pressing σε Ιούλιο μήνα. Ξεκάθαρα. Έπρεπε να πάει από τα χαφ. Χαφ δεν είχα να δημιουργήσω και συμφωνήσαμε στο διάλειμμα και έλειπε ο Μέιτε. Ο Μέιτε χθες η απουσία του ήταν τεράστια και τα δύο χαφ μου είναι και τα δύο αργά. Αυτά που, ναι, παίζουν χθες, έτσι. Και ο Σντόεφ και ο Σβάμπαργκ. Πρέπει να αυτοεξοριστεί ο Σντόεφ. Δεν πάω να το περιμένω εγώ δύο χρόνια προσαρμοστεί τον Σντόεφ. Ναι. Πότε μου παίξει μπάλα. Αυτό εμένα είναι ένα ερωτηματικό. Και πρόσεξε, ο Σντόεφ είχε παίξει και Ευρώπη. Ήταν στην Τουρκία δύο χρόνια. Μόλις βλέπω εκεί την, ναι, υδροκεφάλα του, να πούμε. Εντάξει. Αλλά και τα δύο τα χαφ μου όταν είναι αργά, ο Πάκο έχει πρόβλημα στην ανάπτυξη. Ειδικά χθες έλειπε και ο Μεϊτέ, δεν το συζητάμε. Και πάει να πάει την μπάλα από την άκρη. Ο Σάστρε δεν την τράβηξε. Χθες πάει την βγάλει από τον Πάπα. Κανένα δεν τράβηξε. Όταν πάει την μπάλα στην άκρη. Και έχει οργανωμένη άμυνα πίσω. Και είναι ένα τριπλάρι, λέμε τώρα ο Μπάμπα, τον εξτρέμ που τον μαρκάρει. Δεν του πάει η καρδιά να φορτώσει. Ξέρεις γιατί. Ναι, ποιον, πού να φορτώσω. Πού να φορτώσω. Δεν τον βλέπω καν. Είναι κρυμμένο πίσω από τα στόπερ. Κατάλαβε. Είχε ένα γάιδρο Ολλανδό του Μάιερ. Ένα 90, άλλο ένα ταγάρι εκεί. Άρα ξαναγυρίζω την μπάλα πίσω. Ακριβώς αυτό. Και πήρε εντολίδα. Σωστή επισήμαση. Και πήρε εντολίδα. Εδώ που την έσωσε την ομάδα Λουτσέσκου. Πού το είδα εγώ. Αν ισχύει, πες μου. Ναι, το συζητήσουμε. Είχε ένα δεκάρι κρυοπόλη η Ανίτα Μπάνια Λούκα. Μπάνια Λούκα, είχε, ναι, ένα δεκάρι Βούκοβιτς, καλό τεχνίτη. Ο Βούκοβιτς ή ο Σάβιτς, ποιος ήταν εκεί. Και ο Λούκιτς ήταν το φορ. Ναι. Αυτοί οι δυο να ξεφορτώνουν το φορτηγό, βοηθεί κρυοπόλιδον στο μούχαλι να του βάλουν στο τσιγκέλι τα αυτά. Άρα δεν έχουν ταχύτητα. Πιο καλός με ταχύτητα ήταν αυτός που μας έβαλε τον γκολ. Ναι. Που βγήκε πίσω από τον Μπάμπα. Πίσω. Που και ο Μπάμπα ήταν μια ένταση κάτω από τον, ναι, κανονικό Μπάμπα. Ναι. Δεν ήταν ο κανονικός Μπάμπα αυτός, έτσι προς Θεού. Λέμε για το καλύτερο αριστερό μπακ, αλλά χθες τον χάνει τον παίχτη. Τον Λιγκούσιν, πώς λέγεται αυτός ο δεξής από τα πλάγια. Αυτός που βάλει τον γκολ. Που βάλει τον γκολ. Ναι. Ο Κολάσιν. 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 Ναι, ακριβώς. Ο Κολάσιν. Ακριβώς. Δηλαδή έχεις να αντιμετωπίσεις μια ομάδα αργή.
Ομάδα αργή, η ομάδα εκμεταλλεύτηκε, όπως είπε και ο Λουτσέσκου, λέει, το ξέραμε αυτό, κάνει λέει, αυτή η ομάδα. Εκμεταλλεύεται τσαπατσουλιές. Κάναμε τσαπατσουλιές. Σαν να λέω ότι ναι, εμείς κάναμε τσαπατσουλιές μας και το πληρώσαμε πάλι. Ο Δεσπότοφ γκρινιάζει, ναι. Κλαίει. Ο νευριάζει. Χθες σου είπα, ξέρεις γιατί νευρίασε. Ναι. Γιατί είναι η ευκαιρία του τώρα, σου λέει, εγώ να δείξω να κερδίσω τη θέση από τον Ζιβκοβιτς. Πώς θα την κερδίσεις. Αλλά έχει τα κόρνερ, έχει τα στημένα, έχει τα φάουλ. Έδωσε δύο ασίστ. Η κατάρα του Δεσπότοφ είναι ότι ο Ζιβκοβιτς πρέπει να του κάνει τα ρεπά. Ναι. Έτσι το βλέπω εγώ. Ναι. Και ότι αν κουραστεί ο Τάισον, λέμε, δεν μπορεί να παίξει και αριστερά. Τώρα θα αφού ήρθε και αυτός. Ναι. Θα έρθει και αυτό... ο Σουλτανί. Πώς το λένε. Τη Σουντάλη, ο οποίος έρχεται, θα σας πούμε σε λίγο λεπτομέρειες. Οπότε τον πάστη με βγάλει της Βουλγαρίας, ναι, να πουλάει τα γάλατα. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Δεν μπορεί κάνει. Να χάρτο και τον Δεσπότοφ. Δεν κάνει. Λοιπόν, δεν μου κάνει εμένα χθες ο Πάουκ μου φάνηκε ότι χθες φάνηκε πάλι το κενό του Σέντερφορ. Δεν έχω ένα παίχτη να μου πάρει την μπάλα, μια ατομική ενέργεια να μου το βάλει. Και ο Μουρκ κρύφτηκε. Δεν υπήρχε παίχτης. Ο Μουρκ. Ο Μουρκ. Κόλμα με Μουρκ. Αν ήταν ηγέτης ο Μουρκ, θα κερχόταν 20 μέτρα πίσω να πάρει την μπάλα. Τίποτα. Ο Μουρκ όμως στην κατοχή της μπάλας δεν είναι καλός. Και αυτό πάει το έκανε κολλάει... ο Κωνσταντέλιας 25 λεπτά. Γυρνούσε πίσω, ναι, να ναι, την ναι, πάρει, ναι, να την κάνει. Πάει, ναι, και κολλάει ο Μουρκ δίπλα στον Μπράντο Τόμας. Μπράβο. Και πλέον παίζει... δεν τους αναγνωρίζουμε κιόλας γιατί έχουν ίδια μαλλιά, βαψομαλιάδες, ναι, και οι δύο. Χαμένοι στο σύμπαν, ναι, εκεί στα γαϊδούρια τα center back και άντε Σβάμπ. Εγώ στη Ρεβάσα ξεκινούσα με Σαμάτα και ας με κοροϊδεύει ο κόσμος. Να ξέρεις. Με Σαμάτα θα ξεκινούσα και θα βάζα μετά τον. Και εννοείται Κωνσταντέλια από πίσω που θα είναι πιο έτοιμος. Σαμάτα, Κούλη, Αποστολίδη, Γκουερίνο, ναι, ό,τι θες βάλει. Τι έχεις να πεις, πάμε. Ο Πάουκ σαφώς ανέτοιμος. Έβαλε 3 γκολ από στατικές φάσεις. Εντάξει, εκτός από το δεύτερο το οποίο είναι σε ροή. Έχει δύο κοντά center back. Ναι. Γύρω στο 83. Ναι. Ο Καρολίνα και ο Μεγέρς. Ο Καρολίνα ξέρε την μπάλα, την κατέβαζε ο Καρολίνα. Ναι, καλός ο Καρολίνα. Βρήκε και ο άλλος ο Ερέρα, καλός. Βγήκε δύο μέτρους σε ύψος center back και ο άλλος ο κριτικός στο Γαϊδούρι τους πήρε παραμάζωμα και ξέχασα να σου πω και γιατί πήγε κουβέντα αλλού. Ναι. Εκεί που είδα εγώ ότι είδε το πρόβλημα στο center for ο Λουτσέσκου, λέει, έχω δύο κρεοπόλυδες, περιπτεράδες, οδηγούς φορτηγών, Βούκοβιτς και Λούκιτς. 0-100, 20 δευτερόλεπτο. Το ραπτόπλο στο γυμναστήριο τρέχει πιο γρήγορα. Τι κάνω. Κρατάω τον Εκόγκ πίσω. Που το λάθος που κάνει ο Λουτσέσκου με τον Εκόγκ είναι ότι ξεκινάει transition από πίσω με τον Εκόγκ. Μέγα έγκλημα. Πες του το. Όταν έχει τον Εκόγκ. Το κρατάει μόνο, να το κάνει μόνο ο Κουλιεράκης αυτό. Αλλά τι έγινε. Το είδα, ναι, μετά. Το θέλει όμως. Άκου το να δεις. Το θέλει. Θέλει να κατεβάσει την μπάλα και ο Εκόγκ. Άκου. Ναι. Άκου. Βλέποντας την αδυναμία του Πάουκ. Ήταν καλούτσικος, ήταν. Βλέποντας ο Λουτσέσκου την αδυναμία του Πάουκ στο 9 και στο 10. Λέει, ας τη δώσω στον Εκόγκ να την κατεβάσει. Κουλιεράκη τράβα δεύτερο center for. Έτσι πέταξε τα center for ο Κουλιεράκης. Και κράτησε πίσω τον Εκόγκ. Τον Οσδόεφ τον είχε σε λίγα μέτρα. Δεν ανέβασε και τους δύο μπάκα πάνω. Και έβγαζε τον Κουλιεράκη. Και πήρε τον Κουλιεράκη. Αυτή την κίνηση έκανε ο Λουτσέσκου. Ναι. Έξυπνη κίνηση που έκανε ο Λουτσέσκου. Αν ήταν γρήγορος ο Λούκης και δεν ήταν. Ο Πορολαχανοπόλης. 1,87 είναι η στόπερ τους και οι δύο πάντως. Και ο Μάιερς και ο άλλος 1,87. Δεν πηδάγανε τίποτα. Εντάξει, ήταν ψηλή. Ήταν ψηλή γιατί ήθελα τώρα να τους δω και ο Ολλανδός και ο άλλος. Ο Καρολίνα ήταν 87. Όχι ο Καρολίνα. Ο Μεγέρ. Ο Καρολίνα, ναι, ο Μεγέρ, 1,87. Ο Καρολίνα πόσο είναι. 1,83. Ο Καρολίνα κοντός, σαν τον Τζαβέλα. Σαν τον Τζαβέλα. Κάτω από 1,85 όταν, ναι, ακούς. Από τους παίχτες του Πάουκ εκεί μπροστά, ναι, πολύ πιο ψηλά. Δηλαδή, ναι. Μούργκ 1,75. Τόμας 1,77. Και Ακραίοι μου, Δεσπότοφ 1,77. 1,72. Τάισον. Μπράβο. Από όλους αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν ο Λουτσέσκου πετάει τον Κουλιεράκη. Του λέει τράβα μπροστά. Να τη βγάλουμε γιατί δεν τη βγάζω. Ο οποίος είναι μια τρομερή περίπτωση ο Κουλιεράκης. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Παιδί με, τέτοιο παιδί με τόσο θράσος στα 20-21. Είναι φοβερό, ανεπανάληπτο που κάνει. Είναι όρημο παιδί. Είναι πολύ όρεμος, είναι ψυχικά ήρεμος. Και είναι πολύ δυνατό παιδί. Δυνατό παιδί. Αλλά είναι και καλλιεργημένο. Δηλαδή δεν είναι παλιό. Δεν είναι όχι, όχι, όχι. Δεν είναι ο Αλιταράς ο παλιός ο στόπερ. Είναι φοβερό παιδί. Είναι και γι' αυτό και του δίνει και λεφτά, έχει παιδεία. Έχει παιδεία. Φέρετε, η μάνα του και ο μπαμπά του. Το μεγαλώσανε με παιδεία. Και τον έφερε και ο Πάκο εδώ που πολύ μικρό. Και τον φέρανε μικρό. Ναι, ναι. Έχει παιδεία το παλικάρι. Εγώ τον συμπαθώ πολύ τον Κουλιεράκη. Είναι υπέροχο παιδί. Τον έκραζα πριν δύο χρόνια γιατί έπεσε μετά. Αλλά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Βελτίωσε το έργο πάρα πολύ. Και μια που είμαστε ο Κουλιεράκη, ναι, παιδιά, επειδή ζούμε στην εποχή τη υπερπληροφόρηση που πολλέ φορέ ακούμε διάφορα τα οποία δεν στέκουν, δεν ισχύουν. Χθε από την Αμερική, ναι, το γραφείο τύπου τη Άιντραχτ που το ρώτησαν για στόπερ. Έχει κάνει γραφείο η Άιντραχτ στην Αμερική. Είναι εκεί, έχει πάει έχει για πάει η Άιντραχτ. Μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία. Και το ρώτησαν τι γίνεται με το στόπερ. Λέει θα πάρουμε τελικά τον Κουλιεράκη. Και... είπε ότι δεν κάναμε ποτέ πρόταση εμείς τον Κουλιεράκη, παιδιά. Είναι απλά ένας παίχτης όπως έχουμε καμιά πενταριά στη λίστα μας. Μάλιστα. Έτσι, γιατί εδώ τα υπεφορτώνουμε, τα φτιάχνουμε, τα κάνουμε, τα ράνουμε. Το να είναι στη λίστα κάποια ομάδα σιγά τα ΟΑ.
σιγά τα ΟΑ. Δηλαδή, άκουγα και προχθές έναν από τη Γερμανία εδώ που βγάλανε ο Πετροτός, το θεωρούσε τελειωμένο τη μεταγραφή. Τελειωμένη τη μεταγραφή. Κοίτα, ο Κουλιαράκης στην Άιντραχ, ακόμα και ρεζέρβα, στέκεται. Δηλαδή, να πεις ότι. Και άμα μια ομάδα παίζει. Από τον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να φύγει κανένας όσο προχωράει τα ευρωπαϊκά μάτς. Εάν προχωρήσει κιόλας ως το τέλος και μπει ο Μίλους, δεν θα φύγει πάλι κανένας. Μάλιστα. Μπορεί να πουληθεί κάποιος αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να προκριθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα Κουλιεράκι κρατά από χθες. Το πέναντι που κάνει είναι πέναντι, αλλά αν θέλουμε να το δούμε ποδοσφαιρικά, δεν το δίνεις. Πρόσεξε. Είναι πέναντι, εγώ στο λέω ότι είναι πέναντι. Ακούω τώρα τι γίνεται με τα VAR. Έγινε ένα πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, δεν το έχετε δει. Τη γάμπαλες, εκεί που το βρήκε λίγο. Ναι, φίλε, αυτά κοίταξε. Δεν το φώναξε ο Βαρίστας. Και τα δυο είναι πέναλτι. Γιατί με το πνεύμα δεν λειτουργεί ο νόμος πια. Περάσαμε στο γράμμα. Γιατί στο λέω. Περάσαμε γιατί λίγο στο γράμμα. Την μπάλα την μπλοκάρει ο Κοτάρσκης, σταματάει η φάση. Ναι. Ο άλλος τρέχει και πέφτει πάνω και βάζει τα χέρια του. Το πνεύμα του νόμου δεν το δίνει. Το γράμμα το δίνει. Το γράμμα του νόμου δίνει πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Και δίνει και στην Πάνια Λούκα. Το έδωσε. Καλά έκανε. Και, και κακό. Εγώ δεν ήξερα ότι είχε βάρ. Κακό δεν πάει στο βάρ να το δει το πέναλτι που είναι για τον ΠΑΟΚ. Δεν το φώναξε ο Βαρίστας. Και τα δύο πέναλτι. Πρέπει να το φωνάξει. Εκεί που είναι κρίσιμο το αυτό είναι ότι δεν αποβάλλει το ΣΒΑΠ. Ναι, δεν τον αποβάλλει το ΣΒΑΠ γιατί του έδωσε μια αστεία πρώτη κίτρινη κάρτα. Για διαμαρτυρία, για διαμαρτυρία του την έδωσε. Που κάναν όλη διαμαρτυρία και όντω πάει να φύγει. Το είπα και στη μετάδοση. Λέω εδώ την γλιτώνει ο ΣΒΑΠ. Εδώ πρέπει να πει στον Λουτσέσκου καλό χρυσό ο ΣΒΑΠ. Αλλά δεν μπορεί να παίζει 90 λεπτά. 90 λεπτά πρέπει να το βγάλει από το 70, να μπει νωρίτερο τσιγκάρα. Και αυτά τα λάθη που κάνει στα μαρκαρίσματα είναι λόγω κούραση. Κούραση. Δεν είναι ότι είναι κακό παίκτη. Κοίταξε, ο ΠΑΟ χθες φάνηκε ότι είναι μέσα στον Ιούλιο, η ομάδα δεν έχει εντάσει. Δεν έχει βρει ακόμα τον ρυθμό που θέλει. Εντάξει, βρήκατε κι εσεί και η ΑΕΚ. Θα πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Πιτσαρίε βρήκατε. Δεν είδα τη ΑΕΚ, δεν ξέρω. Πιτσαρία και η ΑΕΚ βρήκε. Η Μπάνια Λούκα, αν ήταν σε Ελλάδα, πού θα την έβαζε. Εγώ θα έλεγα ότι είναι επίπεδο όφη. Κάπου εκεί. Η Πάμπια Λούκα. Ένατος, δέκα. Και η Φυσιά είναι. Θα έπεφτε, λες. Θα πάλευε. Δεν νομίζω να έπεφτε. Γι' αυτό λέω επίπεδο όφη. Εκεί 10. Εκεί στο επίπεδο όφη που ο ΠΑΟΚ έκανε μια κακή ευάλωση. Στεκότανε. Στεκότανε. Οι άλλοι παίχτες είχαν μια κοπελίτσα σαν την Ευγενούλα 20 χρονών προπονήτρια τερματοφυλάκων. Ο τερματοφυλάκας πιο βλάκα δεν έχω δει. Εσύ, η Ανδόρα είναι μια χώρα με 70-80.000 κόσμο. Είστε τυχεροί κι εσείς και η ΑΕΚ που βρήκατε κακούς τερματοφύλακες εχθές. Συμφωνώ. Ο τερματοφύλακας ο Σισκόφσκι της. Του ΕΚΟΚ τον γκολ φταίει. Γενικώς ήταν κακός. Βασίλης λοιπόν, Κωνσταντίνου ήταν στις εξόδους. Άρα για τον ΠΑΟΚ, γιατί θα πιάσουμε μετά και Παναθηναϊκό και Άρη. Αυτοί έχουν πράγματα να πούμε. Να πούμε πόσα κατέβει ο Παναθηναϊκός. Μέτριος, ανέτοιμος. Λογικά από τη μία πλευρά πήρε νίκη. Γιατί αν σου θυμίσω τι είχε κάνει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 4 χρόνια στην Ευρώπη. Θα σου τα θυμίσω. Χάνε από τη Λεύσκη. Πρώτο μάτς, το πρώτο. Χάνε από τη Λεύσκη. 0-0 πέρσι με την Μπεϊτάρ. Ναι. Και ήταν από τους Ιρλανδούς της Μποέμιας στην Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία, ναι. Γενικώς είναι η περίοδος που ο ΠΑΟΚ δεν είναι έτοιμος. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει να ανεβίζει, να βάζει το βέβαιο μετά το Σεπτέμβριο. Τι να κάνουμε τώρα. Αποχώρησαν 8 στελέχη από την κομματική συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ. Διαλύεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει σε μόνο σου παίζει μπάλα ο άλλος. Θα έρθει το Πασόκ δεύτερο ή μπορεί και ο Βελόπουλος τώρα να. Λοιπόν, θα του δώσει του Βελόπουλου λίγο. Μην ανέβει η Αφροδιτούλα κι άλλο τώρα που έχει μεταλλευτεί. Η Αφροδιτούλα θα πάρει τα φράγκα. Εντάξει, το κυνήγι, το πάλεψε. Τα χάσει εκεί με τον κόκκινο, τα πήρε πίσω. Λοιπόν, αυτά για το χθεσινό του ΠΑΟΚ. Θα πάει για μάχη την άλλη εβδομάδα. Δεν θα πάει για μάχη. Πιο μεγάλο σκορ θα κάνει εκεί. Λες, ναι, ναι. Αυτό ουσιαστικά μας είπε και ο Λουτσέσκου. Ότι πλέον αυτοί είναι υποχρεωμένοι να ρισκάρουν. Δεν θα είναι πίσω από την μπάλα μας. Θα τους βρεις ανοιχτούς, θα τους κάνεις 0-4-1-4. Μου αρκεί, λέει, η νίκη. Γιατί θα είναι πιο έτοιμος. Και ο Κωνσταντέλιας μπορεί να μπει να παίξει. Θα είναι και μπορεί ο, να δούμε και κανένα ο Ζήφκοβιτς πιο ξεκούραστος, θα μπει και ο Ότο από τη μια μεριά. Εγώ θα έβαζα και Σαμάτα, επιμένω, όσο και αν χθες ήταν εκνευριστικός πάλι, γιατί γίνεται μια σέντρα, ρε φίλε. Δεν γίνεται σέντερφο να μην ξέρεις σε ποια θέση βρίσκεσαι. Και κάνει κεφαλιά απόκρουσης. Το Σαμάτα πρέπει να βρεθεί ένας. Να του δώσει αυτήν την χαλούντα αυτή. Στον υπηαγωγείο και να του πει: χωρίς την μπάλα κάνουμε τακτική. Άκου τι σου λέω εγώ. Χωρίς την μπάλα, βάλει κόνους. Ναι. Θα κινείται ένα παίκτη συμπαίκτη του και θα του λέει: όταν κινείται ο παίκτη εδώ, εσύ θα βγαίνει σε αυτόν τον κόνο για να μπορεί να κερδίζει έναντι τον άλλον. Γιατί είναι διαιρετικά, ποδοσφαιρικά, διαιρετικά καθυστερημένο. Πίσω, ναι. Έχει νόηση στερητική στην μπάλα επάνω. Ναι. Το παιδί μπορεί να πανέξω στη ζωή του, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω τι κάνει. Πώς έκανε αυτό 25 γκολ, φίλε, σε γκέγκ. Θα σου πω. Πώς τα έκανε. Μπορεί να είχε κατοχή γκέγκ. Να ήταν στιτό εκεί. Πρωτάθλημα, δεν ξέρω. Να παίρνε τα rebound. Να παίρνε τα rebound. Να έκανε. Δεν ξέρω τώρα, άνθρωπο, τι να σου πω. Το σίγουρο ότι σε μια εβδομάδα ο ΠΑΟΚ δεν πάει για τουρισμό στην Πάνια Λούκα, που θα έχει εδράρα, να ξέρετε. Θα έχει ένα γήπεδο σαν το Αλκαζάρ γεμάτο. Πού θα το δει. Στη Λίμνο. Στη Λίμνο. Θα πάω εκεί, θα βρω κάποια παοξάκια, θα ράξουμε κάπου και θα κάτσω εδώ. Για τη μέρα ούτε για μπάνιο δεν θα πάω από το άγχος. Θα ήθελα να πάω ήρεμα να το δω. Τώρα θα είναι. Θα μείνει μόνη τη το βράδυ.
Το βράδυ θα την έχω για αυτή να παραδίπλα. Κάτσε να δούμε το μάτς. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, θα περιμένει να κερδίσει ο Πάουκ, πα και κοιμηθεί. Μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Θέλει νίκη το Πάουκ. Τι να κάνουμε τώρα. Σε λίμνο θα μιλάμε τώρα με τρομερά πράγματα. Τι να κάνουμε, αφού με πειράζει η ζωή μας. Εδώ πειράζει τις διακοπές μας. Θα δούμε μετά τι θα κάνουμε. Πρέπει να γυρίσουμε. Να δούμε αν πάμε μάλλον. Δεν έχει εσύ. Δεν έχει εσύ. Πειράζει η ομάδα τη ζωή μου. Πειράζει η καθημερινότητά μας. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά για το χθεσινό μάτς. Ανέτοιμος, λογικά, σκορ δεν πήρε πρόκρισης, κέρδισε, είναι θετικό, θα πάει να διαχειριστεί αλλιώς το μάτς. Μεταγραφές. Αυτό που σε προβλημάτισε περισσότερο ήταν ο άξονας και το φορ. Στο είπα και εκτός, ναι, αυτές οι δύο θέσεις. Τον φορ θεωρώ ότι με τον Τσουντάλη στο επόμενο μάτς το λύνω κάπως. Πάντως να ξέρεις τον γκολ που τρώω στο πρώτο. Ναι. Ο Γκετζόρα... Το πέναντι. Όχι, το γκολ. Α, το 2-2 που μου κάνω. Α, και οι στιγμές θα ήταν κακές για τον Πάουκ. Βάζει γκολ, παίρνει φωτιά η τούμπα, γίνεται το αστείο πέναλτι στο καπάκι. Ο Εικόκ δεν ήξερε πού να σταθεί. Ο Γκετζόρα με 4 μέτρα 5 σπριντ θα το προλάβαινε. Λες. Τον αργό, έτσι νομίζω. Τριπλό λάθος του Τάισον που κουβαλάει τζάμπα την μπάλα. Ο Έκονγκ που δεν σβήνει και ο Μπάπα που χάνει τον παίχτη. Δεν τον βλέπει από πίσω. Ο Τάισον, εγώ θα το δικαιολογήσω γιατί. Εγώ δεν δικαιολογώ γιατί. Άκου να δεις. Από τον Τάισον έχω απαιτήσει. Θα σου πω που το δικαιολογώ για 10 δευτερόλεπτα. Ναι, και πάμε λίγο τη σου. Βλέποντας ότι ο Πάουκ από τον άξονα δεν μπορεί να δημιουργήσει, αυτομάτως από μόνο του είμαι εντολή, δεν γνωρίζω. Ναι, αλλά είμαστε στο 47. Ναι. Κράτα την μπάλα, τελείωσε, θα βγει το ημίχρονο. Ναι. 2-1 και προχωράμε. Έτσι, εκεί του έχω. Ήρθε να δημιουργήσει από την άκρη στον άξονα. Να κάνει υπερφόρτωση. Να κάνει υπερφόρτωση, αλλά μέσα 47 χάνει την μπάλα και του βγάζει γκολ. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, εγώ σου λέω τη σκέψη που έκανε. Πριν πάμε, έχουμε ένα λεπτό, το θέλω. Δεν κατάλαβα ότι τον συμπαθώ τον Τάισον. Και εγώ τον αγαπάω, αλλά η κριτική είναι κριτική. Τι να κάνουμε τώρα. Και τον Πάουκ τον αγαπάω, αλλά άμα χρειαστεί κάπου θα το σκίσω. Μετά τη διαφημίση θα πάμε στις μεταγραφές. Και θα πιάσουμε λίγο την ΑΕΚ. Παναθηναϊκό που πήρε μεταγραφάρα. Άρη που πήρε. Ολυμπιακός δεν έχει κάτι. Έχει τον Βέλντε πολύ κοντά. Θα πάρει άλλους δύο. Βέλντε. 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 Λοιπόν, άρα θα πάμε σε break. Σωστά, είναι 9 και θα επιστρέψουμε με τη Σουντάλη. Με ΑΕΚ χθες ψιλοφιάσκο. Τρελάθηκαν οι αξίδες. Στο τέλος η Ηρακλή θα πιάσουμε μεταγραφές. Η Ηρακλή κάνει μεταγραφές κι αυτός. Ναι. Μακεδονικός κάνει μεταγραφές. Πήρε Κουρουκουρίδη. Τι πήρε? Κουρουκουίδη. Τι? Γιατί με κοιτάς έτσι? Κουρουκίδη. Κουρουκίδη. Αυτός είναι του παλιού, του Κουρουκίδη. Πρέπει να είναι εγγονός του. Εγγονός του, ε. Κουρουκίδης ήταν ο παππούς. Καλός παίχτης, είδα τα στατιστικά του. Δεν ξέρω τι είδες. Ναι. Αλλά ο παππούς του ήταν. Ο Κουρουκίδης του Πάουκου παλιός. Γιατζής Κουρουκίδης Παπαδάκης. Ναι. Τριπλέτα εκείνη την εποχή. 60 γκολ και οι τρεις. Λοιπόν, άρα ερχόμαστε Κουρουκίδης, με Γιατζής Κουρουκίδης Παπαδάκης. Ερχόμαστε με Τετέ. Ναι. Με Ούγκο Μάγιο. Ναι. Με ναι. τη Σουντάλη. Με χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ που ήταν για 6-0 και έληξε 4-3, φοβερό, πώς γίνεται αυτό, έτσι. Με Άρη Φιλικό, ο οποίος ήταν αξιοπρεπέστατος απέναντι στην ΑΖΕΤ, έχασε 2-1. Με τις κινήσεις που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, έχουμε πολύ σωστού παιδιά, να δούμε τι θα προλάβουμε στο τέλος, θα δούμε αν θα ανοίξουμε γραμμές. Το σίγουρο είναι πάντως ότι έχει ανοίξει γότραντ εδώ και καιρό και μας περιμένει στους σταγαράδες. Φέτος η Γότραντ βεβαίως να πούμε ότι τα εισιτήριά μας τα αγοράζουμε πάντοτε online. Δεν καθόμαστε στην ουρά. Έτσι, κερδίζουμε χρόνο, ούτε το περίμενε στα ταμεία. Waterland.gr είναι full online, που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, να τα αγοράσουμε τα εισιτήρια και κάρτες από το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή μας, παιδιά. 150 καταπράσινα στρέμματα είναι η Waterland. Νομίζω ότι μας φτάνουν να απολαύσουν τον καφέ μας, το φαγητάκι μας, έτσι να δροσιστούμε. Μαρίνα Μπίκου τώρα έτοιμη για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, κύριε Λελίδη. Εμείς επιστρέφουμε με μεταγραφές ΑΕΚ Παναθηναϊκό ενδεκάδες, πώς θα παίξει με την Μπότεφ για το επόμενο ημίωρο, με Ούγκο Μάγιο, Φιλικό Άρη. Ελληνικό καλοκαίρι και η Dolce Vita, παιδιά, δίνουν φέτος ραντεβού στο νέο τελικό εστιατόριο Bar O Kipos του Ρίτζε Σικαζίνου Θεσσαλονίκη. Εδώ η άβρα της μεσογειακής φιλοξενίας συναντά την αυθεντική γαστρονομία της Ιταλίας σε ένα μαγευτικό περιβάλλον κάτω από το φως των αστεριών. Απολαύστε λοιπόν την εκλεπτισμένη εξυπηρέτηση και την άνετη ατμόσφαιρα και κάντε την καλοκαιρινή σας εμπειρία αξέχαστη. Ο Κήπος έχει γούστο, δωρεάν πάρκινγκ και σας υποδέχεται μετά τις 9 το βράδυ, Τετάρτη έως και Κυριακή. Καλημεράρες παντού σε όλη την πόλη Μακεδονία. Τι είχα, τα γυαλιά, τα γυαλίζεις, ε? Όχι, αυτό το κάνει καλά ο Σαρόπουλος. Είναι η ανάσα του Δράκου. Η ανάσα του Δράκου, αλλά την κάνει καλά ο Σαρόπουλος, κατάλαβες? Μου έδωσε η κοπέλα ένα
να το καθαρίζω. Πάμε να τρέξουμε. Το έχασα. Έχουμε 18 λεπτά και θα πάμε σαν τις Πεταλουδίτσες. Είναι πολλά τα θέματα. Τι? Έχω σημειώσει καμιά 20 θέματα εδώ πέρα, δούμε πώς θα προλάβουμε. Τι Πεταλουδίτσες είμαστε, πόρνες είμαστε. Ναι, πάμε σε ραδιοφωνικές πόρνες. Ναι, ραδιοφωνικές πόρνες. Μικρές, πορνουλίτσες. Πάμε στο πρώτο δωμάτιο. Λοιπόν, γρήγορα, να τελειώσουμε με τα του ΠΑΟΚ με τον Τισουντάλη, ο οποίος. Ο Τισουντάλη είναι καψούρα, μ' αρέσει. Κάτσε να το δεις όμως, αλλά τον έχουμε δει. Τι να το δω, ρε. Γκολ κάνει, πάσε δίνει, τρίπλες κάνει. 1,4 το χρόνο θα σκάει ο ΠΑΟΚ, 2,2 ή 2,3 στη Γάνδη. Ο παίχτης έρχεται αύριο, χρηματιστηριακή αξία 6,5 εκατομμύρια. Παίζει φορ, παίζει αριστερός εξτρέμ, παίζει second striker. Είναι μεταγραφή ουσίας και εντυπωσιασμού για τον ΠΑΟΚ. Τισουντάλη. Ναι. Εξτρέμ και αυτό. Ξέρεις γιατί το φέρνει αυτό, Γιατί ο Τάισον δεν ξέρω φέτος αν θα μπορεί να είναι. Δεν λέω γι' αυτό. Και φορτί, γιατί. Θα πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Άντε πάλι, άρχισες πάλι, βρε. Άρχισες πάλι. Δεν τον πουλά τον Κωνσταντέλια φέτος, ρε. Τι δεν έχεις καταλάβει. Αφού πήρε τον Τισουντάλη, ναι. Θα πουλήσει τον Κωνσταντέλια και θα δεις ότι ο Τισουντάλη θα κάνει καλύτερα νούμερα από τον Κωνσταντέλια. Λες. Έτσι κάζω, ποδοσφαιρικά. Εντάξει, εσύ τώρα φτιάχνεις σενάριο με το μυαλό σου. Δεν προβλέπεται να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας φέτος. Τότε γιατί τον πήρε τον Τισουντάλη. Γιατί έχουμε κενό συνθέσει αριστερό εξτρέμ. Ποια είναι η ηλικία. Έναν έχουμε. Ποιον έχει. Τον Τάισον. 37. Ναι. Και άμα ο Τάισον με πάθει λουμπάκο, ναι, κάτι ναι. Με πάθει, ποιο θα βάλω. Εμένα θα βάλω. Άρα θέλει δηλαδή τον Τάισον να κάνει. Τάισον τη Σουντάλη στο αριστερά. Δεσπότοφ Ζήκοφ δεξιά. Μούρκο Αντέλια στο 10. Μάλιστα. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Κλείσαμε. Στο φορ. Πάμε μάλιστα. Για να τελειώσουμε με τα λεφτά. Τώρα με το φορ. Τώρα λες εσύ χθες. Ναι. Να αυτό εδώ μήπω και δεν έρθει. Ο Μπράντον όταν είναι με ψηλό. Όχι, όχι. Ο Τσάλοφ δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Μάλιστα το Transfer Max σήμερα που το άνοιξα. Τι είπε? Δίνει 98% τελειωμένη μεταγραφή. Δηλαδή, άρα γιατί είναι... λέει. Θέλει παραπάνω λεφτά τώρα όχι, και να το δύσκολο. Ευρύ... Όχι, όχι, όχι. Τότε τι αφού θέλει. Τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ. Θέλει παραπάνω 1,3 συν τα bonus 1,5, 1,6. Ωραία. Έτσι. 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ. 3,3 συν Τζεσεκά. Μην αρχίσει, ξέρει, θέλει προσαρμογή, καινούριο είναι. Κοίταξε. Εάν φοβάμαι κάτι για τον Τζάλοφ, τον οποίο πιστρώσω, θεωρώ. Είναι. Ναι. Top level μεταγραφής, ναι. Εάν γίνει. Μην με πεις είναι απροσάρμοστο. Είναι ότι έρχεται από τη Ρωσία. Αυτό το κρατάω πάντοτε. Τι να κάνουμε. Το δηλαδή, εγώ άμα πάω στη Ρωσία, στο ράδιο Μόσχα. Στο ράδιο Μόσχα, θα θες ένα-δύο μήνες. Κάνα χρόνο για να δεν φτιάξω. Πάντως η μεταγραφή του Τσάλοφ, γιατί δεν ακούω πολλά. Με κανένα, να πούμε. Θα αρπαχτείς. Δεν είναι ότι έχει τελειώσει. Ίσα-ίσα ο παίχτης περιμένει, ο ΠΑΟΚ περιμένει ακόμα και σήμερα χαρτιά υπογεγραμμένη υπογραφή. Δεν υπάρχει κάτι αμυντικό. Άρα. Αν τον πάρει και αυτόν που είναι ελεύθερο. Τελειώνω σαφόρ και λογικά ο Σαμάτα. Και μένει το οχτάρι σου. Εδώ τώρα εκεί ήθελα να πάω. Ξέρεις, είδα το εξάρι να παίζει τον Καμαρά και πιο μπροστά το Βαμπ. Ναι, έτσι παίξανε για λίγο. Παίξανε χθε. Ναι. Χθε θα σου πω την αμαρτία μου. Έλειψε ο Μέιτε χθε. Ναι. Όποιο ξέρει πάω, έλειψε ο Μέιτε. Ο Καμαρά χθε έπαιξε πίσω, αλλά μην νομίζει. Πρέπει να βρει ένα μπάλα σε 4-3-3. Γι' αυτό ο Λουτσέσκου ακόμα δεν τον έχει υψηλή. Άκου να δει τι έκανε ο Λουτσέσκου. Έξυπνο. Σου λέει κάτσε 6, όχι πολλά μέτρα, να φορμαριστείς, μην μου μείνεις και σιγά σιγά σου δώσω εγώ και τα μέτρα που πρέπει. Θα τα πάρει αυτός, από μόνος του. Και Σβάπ πάνε πιο πάνω. Πάει πιο πάνω ο Σβάπ, κρεμάει η γλώσσα σαν τη μήνυ. Εντάξει, δεν μπορεί ο Σβάπ από όσα λεφτά. Και γενικότερα ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει εκεί ένα παίχτη σημείο να φοράς. Έτσι. Χθες για μένα. Μπράβο. Είναι πιο σημαντικό εφόσον πήρε τον Τισουντάλη. Φάνηκε το κενό, ναι. Σου στάχνει. Φάνηκε. Ναι. Και θέλω, δυσκολία, είπαμε, ναι. Ένα χαφ να είναι καλό ανασταλτικά. Να κόβει και να έχει το ανασταλτικό και στο δημιουργικό κομμάτι. Φάνηκε η απουσία του Μέιτε. Αν, έχω, αν ναι. Έχω ένα μετέ να με καλύπτει πίσω την άμυνα, θα γίνουν καλύτεροι και οι άλλοι μετά. Μεσοπιθετικά. Δεν θα κάνει να γίνει. Αν έβαζε Μέιτε χθε με τον Καμαρά, αλλαγή έμπαινε ο Καμαρά. Θα έκανε, θα έκανε και άλλα δύο κούρσες. Θα έπαινε και τα μέτρα του Καμαρά. Θα έπαινε και άλλα δύο κούρσες απάνω, ναι. Βλέπουμε ναι. Πόσο κομβικός παίχτης είναι ένας παίχτης τύπου Μέιτε στον ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς. Κάτι μας έλεγε. Μας τα έλεγε ο δάσκαλος. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, σωστό, ναι. Τα έλεγε ο δάσκαλος. Ναι. Αλλά και από την άλλη μεριά, εγώ εδώ πρέπει να κρατήσω τη σημαία ψηλά. Του πούμε Μέιτε, γκολ δεν κάνει, το ένα δεν κάνει, το άλλο δεν κάνει. Αλλά στη λειτουργία τη ομάδα και στο επιθετικό transition είναι αυτό που λέει. Ναι. Και τα στραβά. Τα ατομικά είναι αυτά. Λοιπόν, τέλος ΠΑΟΚ, φεύγουμε. Θέλω ένα γρήγορο σχόλιο. Ναι. Γιατί εγώ δεν το είδα. Για την ΑΕ, γιατί έχει πολύ ψωμί ο Παναθηναϊκός και ο Άρης σήμερα. Έπαιζε με την πίτσα. Πάμε λίγο με τι Εσκάλδες. Ναι, έπαιζε με την πιτσαρία τη Ράφαελ εδώ. Τη Ράφαελ. Ναι. Άμα πάει ο Νόε Σέντερ Φόρ εκεί θα είναι καλύτερο. Λοιπόν, παίξανε με ερασιτέχνες. Ναι. Χθες. Εντάξει, τώρα οι Εσκάλδες είναι μια ομάδα. Από την Ανδώρα. Ναι. Η Ανδώρα είναι μια χώρα έδωσε με ένα... 70.000 πληθυσμό. Ναι. Έτσι.
και 11 από αυτούς κατάφεραν και τους βάλαν 3 γκολ. Δηλαδή πες στην Καβάλα, 70.000 κόσμο. Μπράβο. Βρες 11 από την Καβάλα. Είναι μια χώρα. Ναι, 11 και να βάλουν 3 γκολ. Στην Κρήτη, στο Νόφι να πούμε. 3 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία έχει οι Εσκάλδες. 3. Δηλαδή, άμα παίξει, άλλοι και 7, άμα παίξει με εδώ τον Ποσειδώνα, Μιχανιώνας και την Επανομή, θα έρθει η Σοπαλία. Ναι. Ξύπνα. Λοιπόν. Βέβαια έχουν ισπανική παιδεία αυτοί. Και η Ανδώρα είναι πυρηνέα, είναι Ισπανία. Δηλαδή είναι παίχτες από την Ιβηρική. Έχουν Κοίτα. Μια κουλτούρα καλή. Έχουν έρας, τέχνες είναι. Ναι. Η ΑΕΚ παίζει με 2 εξάρια. Γιόνσον και. Και 2 εξάρια. Δεν δημιουργεί κανένα. Γιόνσον Σιμάσκι. Γιόνσον Σιμάσκι. Το Λιούμπισης τον πέρασε δεύτερο φόρ. Τον πέραξε. Οκτάρο δεκάρι πίσω από τον Λιβάη. Και πάταγε περιοχή. Έβαλε και ήταν 4-4-2, 4-2-3-1. Ωραία. Δεξιά ο Ηλίας ο πολύ καλός. Φεχτάρα. Ανανέωση και... είπαμε μέχρι το 27. Και πάμε τώρα αριστερά. Έκανε γκολ ο Γκατσίνοβιτς. Ωραίο γκολ. Ωραίο. Άκουσε μου όμως. Ο Γκάτσι φέτος ήταν καλός. Τρίχες. Α, καλά. Άμα περίμενε. Δεν πάρεις μπακ αριστερό να χώνεται ο Γκάτσι μέσα. Ο Γιαννούλης δεν ήθελε να πάει σε ΑΕΚ πάντα. Δεν τρέχει ο Χατζησαφή. Αν είχε Γιαννούλη να ανεβάζει όλη την ομάδα την πλευρά, να χώνεται και ο άλλο μέσα. Μετά ρότα. Ναι. Μέτρια. Μέτριο και ρότα. Μέτρια στόπερ, πράγματα. Βίδα, αυτό γκολ είδα. Ο Βίδα εντάξει. Ο Βίδα μου κουτί γκολ είδα μπροστά. Ναι. Με τα πόδια το 300 δεν είδα καλά. Τι έδωσε, ασίστε έδωσε. Στο ένα γκολ αυτό σε δίνει. Στο, όχι, κάνει στο και μπέρα, του δίνει την μπάλα πίσω. Α, πίσω ναι, ναι, δεν είδα χθε το 300 καλά με τα πόδια. Mm-hmm. Πρώτον. Πώ κατάφερε ένα μάτς που είναι 4-0 που πάει για φιές. Εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Γιατί ξαφνικά βλέπουμε 4-0, πάμε συνέντευξη τύπου, βγαίνουμε από τη συνέντευξη τύπου και βλέπουμε 4-0. Κουράζει κάτι τα δυο του τα εξάρια. Δεν είχε άλλο να βάλει τον Γαλανόπουλο. Δεν βάζει λοιπόν τον Γαλανόπουλο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το μεγαλύτερο μετά πετάει το Στεφανάρα σέντερφορ. Άμραμπατ. Ναι. Ένα σύγχαμα και μισό. Ή εμένα σε ο μεγάλη βερζιόν. Και χθες δείχνει η ΑΕΚ θέλω center for φωνάζει. Ο Γκαρσία. Η ΑΕΚ και αν δεν θέλει center for. Ο Γκαρσία δεν είναι καλά. Ο Λιβάη. Όχι. Δεν είναι καλά. Φάνηκε από το πλασέ στον γκολ που βάζει. Το πρώτο πλασέ είναι άθλιο για Λιβάη Γκαρσία. Η άλλη έχει ένα τερματοφύλακα το γυμνάζει 20χρονη. Γελάει ο κόσμος. Σου κάνει 20χρονη φίλε. Άμα το γυμνάζει, γελάει ο κόσμος. Άμα το γυμνάζει 20χρονη. Κάνει ένα πέναλτι. Interval προσωπικά. Κάνει ένα πέναλτι σαν τέταρτο. Έλα μέσα παιδί μου τον κάνει άλλη. Τι, 20χρονη. Βέβαια. Ποιος δεν θα ήθελε να σε γυμνάζει μια 20χρονη. Ζηλεύεις εσύ. Σε κάνει 20χρονη γυμναστική κάθε μέρα. 30χρονη ζηλεύω. 20χρονη δεν ζηλεύω. Εντάξει, ναι, οκ. Ας είναι 25χρονη. 32 να είναι. Το πρόσεχε τώρα να δει. Κάνει και ένα πέναλτι στον Γκαρσία. Που μπαίνει ο Γκαρσία τέτα τέτ. Δεν μπλασάρει. Ναι. Παίρνει με την μπάλα τα αριστερό. Στο αριστερό χέρι του τερματοφύλακα και ο Βλάκας πάει και του κάνει πέναλτι. Του κάνε. Δηλαδή, ανόητο πέναλτι. Το πιάνει μετά. Το μεγάλο έγκλημα που θέλει διώξιμο ο Ψινάκης βγάζει το. Γιατί διώξιμο κατευθείαν. Διώξιμο. Είναι δυνατόν να διώξει ένα προπονητή που είναι. Διώξιμο. Του πήρε ντάμπλ. Ναι. Πέρσι χάνει το πρωτάθλημα στο νήμα. Εντάξει, γιατί ήταν ανταγωνιστικό πέρσι, το πρωτάθλημα. Ναι, πέρσι. Εντάξει, ψηλό αυτό που κάνει. Τι αβάντε που είχε. Αβάντες, είχε δηλαδή εντάξει. Είναι σαν να χάσει ο Λουτσέσκου το πρωτάθλημα το 18. Το 19 από ό,τι το πήρατε. Που το πήραμε άνεμο. Πώ θα το πάρει. Δηλαδή βοηθάει και ο πρόεδρο. Το άλλο το πήρε μόνο του. Το άλλο πήρε. Μαγκιάρισκο. Το πήρε μόνο του. Πιο μάγκικο δεν γίνεται. Το μεγάλο έγκλημα και ήταν χαμό. Το μεγάλο έγκλημα του. Πώς έβαζε τον Πινέδα μπακ δεξί από τα χαφ και έχασε το πρωτάθλημα. Δεν είχε Πινέδα χθες. Άκου. Πώς έκανε πέρσι λέω τον Πινέδα μπακ δεξί και έκανε το πρωτάθλημα. Ναι. Τραβάει αριστερό μπακ το Λιούμπισιτς και πετάει το Μάνταλο τον πεθαμένο και χάσει όλο το κέντρο. Με Μάνταλο πεθαμένο και δύο κουρασμένα εξάρια. Και αναθάρισαν οι άλλοι. Κάνε και διαλλαγέ. Βάζει ένα σούτ από μακριά. Ναι. Ένα απέναντι από το πουθενά που κάνει ο Ελλάδος. Ναι. Δεν ήταν κανένα γκολ. Σαν του Πάουκ. Ήταν γκολ καθαρά λαθών ατομικών τη ομάδα. Και οι δύο θα περάσουν. Έπεσε γιούχα το 4-3. Ναι, εκεί που έχει μάτς για 5-6-0 του κάνει 4-3. Εσύ αυτή η αριστερή. Δεν θα πάει να δει το βουνό τα πυρηνικά. Του βάλεσε ο Δίας με τον κεραυνό κατάρα να πούμε. Λε. Γιατί. Κλάματα πέρσι με το έξω που στήσαν την αγιγαντοθόνη. Ναι. Κλάματα με τον ΠΑΟΚ 3-2. Ναι. Κλάματα, κλάματα με τον Ολυμπιακό Conference League. Ναι. Ξεκινάνε, χάνουν το πρωτάθλημα έτσι όπως το κάνουν. Ναι. Και πηγαίνουν να πούμε πρώτο μάτς. Με την Εσκάλδες. Με την Ευγενούλα να προπονεί τον άλλον. Ναι. Είναι δυνατόν τώρα να τρώω 3 γκολ. Τους λες και υπόπτου σου λέει μετά ο άλλος. Όχι, εντάξει. 7 συν. Άμα γινόταν υπόπτου θα ήταν 7-3 το μάτς και θα λες εντάξει. Τώρα 4-3. 7 συν. Γίνεται μια στραβοκλωσιά. 7 συν. Πρόσεξε. Γίνεται μια στραβοκλωσιά. Ναι. Είναι το μάτς 0-0 στο 60 και γίνεται 1-0. Τι υπόπτου. Κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης. Απ' την Εσκάλδες να μιλάμε για φιάσκο ολκής. Αν και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει και εκεί. Και ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Και ο ΠΑΟΚ πολύ θα διπλά και τα δύο τα παίζω. Και λοιπόν, τα δύο διπλά. Αφήνουμε ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ δεν έχει κάτι μεταγραφικό. Αφήνουμε, ψάχνει center for με τρέλα. Yeah, ψάχνει αυτό τον Κορέα, αλλά ο Κορέα δεν είναι εύκολη λύση. Μ' άρεσε πολύ ο εξτρέμ της.
Ο Μαύρος. Ο Κόιτα είναι παιχτάρα. Αυτό θα κάνει ζημιές. Αυτό τον ήθελα και στον ΠΑΟΚ. Θα κάνει ζημιές. Μου θυμίζει τον Ποντένσε λίγο και αριστερά. Κοίταξε, είναι πιο τσαπατσούλης αυτός από τον Ποντένσε. Μου θυμίζει, λέω, το στυλ. Και θα κάνει και λίγο κατάχρηση της μπάλας αυτός. Ναι. Παραπάνω από τον Ποντένσε. Ναι, αλλά θα με ξεσηκώσει, δεν κάτσε. Θα σε ξεσηκώσει, ναι. Θα με ξεσηκώσει. 3,6 έδωσαν τον Παριάκ. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 2,2 για να πάρει τον Τσουντάλη. Θες να βάλουμε κανένα σίγμα. Καλή είναι και οι δύο. Θες να βάλουμε ένα σίγμα ποιος θα βάλει πιο πολλά γκολ όμως. Ο Τσουντάλη θα βάλει. Θα βάλει ο Τσουντάλη. Φυσικά θα βάλει ο Τσουντάλη. Θες να κολλήσει. Θέλω να κολλήσω του αεξίδε. Ναι, φυσικά θέλω να του κολλήσω. Λοιπόν, θα βάλουμε τέτοια σχήματα. Καλή, καλή παιχταράδε και οι δύο. Παιχταράδε, ναι. Μα δίνουν θέαμα. Μα δίνουν ενασμένα. Χώνονται μέσα. Αύριο είπαμε έρχεται ο Τσουντάλη το απόγευμα. Να ξέρει ο κόσμο. Θα πάει ο Χάρη Μαρκάρη. Η Άκη θέλει 4-4-4-4. Θέλω να βγει και μετά. Back, πλάγιο. Και να δει και τη γυναίκα του την πυγμαχία. Κάτσε μη φάει κανένα μπουκέτο, κανένα γυναίκα την άγρια, ναι. Όχι, θα πει καλωσορίσατε, βγούμε μια φωτογραφία. Ξέρει, είναι Μαλαγάνα. Είναι Μαλαγάνα, ναι. Πανάθα, πάμε γιατί εκτός από το σημερινό μάτς έχουμε και μεταγραφή. Με την κορυφαία μεταγραφή βάση. Ναι. Βάση. Του Transfer Mark. Transfer Mark και Μπακίρι που χώνει. Ναι. Είναι η κορυφαία μεταγραφή αυτή τη στιγμή. Δεν αν κάνει ο Πάουκ του Τσάλο. Δεν έχει γκαγκάτσι. Δεν έχει γκαγκάτσι. Ο Πάουκ δεν είχε πέρσι Μπαλτάκο υποτίθεται, αλλά το πήρε τελευταία γνωστική. Δεν τον είχε τον Μπαλτάκο. Μάλιστα. Στα χαρτιά ήταν θεωρητικά. Λάξε. Το πήρε. Μην το ΤΤ δεν το ξέρω. Το, θα πάμε σε ΤΤ, αλλά πρώτα. Συγχωρεί ο κόσμος, δεν τον έψαξα, δεν τον είδα. Θα τα πούμε τώρα. Δεν το ξέρω. Γιατί είναι μεταγραφάρα. Εγώ όταν με είπε ΤΤ, νόμιζα το Σέντερφορντ της Κηφισίας. Λέω τι ΤΤ είναι αυτό. Όχι, ρε. Άουντι ΤΤ είναι, σου ΤΤ δεν τον ήξερα. Πριν πάμε στον ΤΤ, που έχουμε πράγματα να πούμε, γιατί είναι η πιο ηχηρή μεταγραφή βάση χρημάτων και χρηματιστηριακής αξίας τη φετινή σεζόν με κασέρι. Τι ούτε δανεικό, ούτε μουμουμούσου του. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, άντε, θέλει να πάμε πρώτα στο ΤΤ. Κοίτα τώρα, ΤΤ πόσα έδωσε ο. 7. Άρα πουλάει τον Φώτη. Το Φώτη τον έχει πουλημένο, εγώ πιστεύω. Άρα πουλάει τον Φώτη. Ναι, 7 και στον 1. 4 στον Νίκα. Και σώνεται. Ναι, πουλάει τον Φώτη. Σώνεται. Ναι, σώνεται. Έδωσε άλλα 3-4 από ό,τι μαθαίνουμε στην πιάτσα από τον Κομπότη για να πάρει το τέτοιο. Εσύ κάτι πράγματα δικά του. Δίνει 4 στον Νίκασον, τώρα δίνει 7 στον ΤΤΕ, θα δώσει άλλα 4. Πάνε 20 εκατομμύρια. Ναι. Εκτός αν ο Παναθηναϊκός είπε τα χώνω φέτος με Αλόνσο να το χτυπήσω. Όχι, αν κρατήσει το Φώτη έτσι όπως είναι ο Φώτης, αν είναι λάθος. Λάθος. Η δικιά μου ενημέρωση επιμένω ναι. Είναι ότι ο Φώτης έχει πουληθεί. Μακάρι. Να ξέρετε. Εντάξει. Καλό για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και για τον Παλικαράκι. Αλλά ο Παλικαράκι 4-5 μήνες. Θα ακουστεί κάποια στιγμή. Δεν. Λοιπόν, ΤΤΕ. 1,75. Ω, σαν και εμένα, κοντό. Πολύ γρήγορος, αριστεροπόδαρος, παίζει με ανάποδο πόδι από τα δεξιά, μπορεί να παίξει και αριστερά. Δηλαδή παίζει 4-3-3 δεκάρι. Λίγο παίζει, δεν παίζει πολύ. Κυρίως παίζει δεξιό εξτρέμ. Είναι εκεί που έπαιζε ο Παλάσιος. Δεν το ξέρω τον παίχτη. Λοιπόν, ο παίχτης ήρθε και έκανε κρότο, έκανε πάταγο. Κρότο έκανε. Ναι, όταν ήρθε το 19 από την Γκρέμιο, η Σαχτάρ εκεί ήταν και συμπαίχτες με τον Ντάισον, να πούμε. Ναι. Πήραν μαζί τρόπαιο. Ήταν συμπαίχτες. Δηλαδή ο Τάισον αριστερά, ο μπράβο, ο ΤΤΕ συνάλλη. Άρα κάνανε δουλειά αυτοί οι δύο. Λοιπόν, ναι. Η Σαχτάρ το 19 ναι. Σκάει 15 εκατομμύρια για να τον πάρει από την Γκρέμιο. Τα δώσε. Σε τι ηλικία αυτή τότε. Ποιος, ο ΤΤΕ. Τώρα πόσο είναι ο ΤΤΕ. Α, ναι, σωστά, δεν είπαμε. Είναι 24 μόνο. Και στα 20 δώσαν τόσα λεφτά. Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ next big thing. Ναι, δεν μπορώ Λίμιο και Ματζίνη να πω. Δεν θα έμενε έτσι ο Πανέ. Δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, τα σκάει τα 15. Ωραία. Δεν τραβάει πάρα πολύ το δεύτερο χρόνο, τον δίνουν στη Λιόν. Θανικό. Ναι. Η Λιόν μετά αποφασίζει να τον δώσει με δανεισμό, γιατί τον πήρε δανεικό 2 χρόνια αυτή νομίζω. Και πού τον ξαναδεί. Τον δίνει δανεικό στη Λέστερ. Δεν πιάνει εκεί. Η Λέστερ τον ξαναγυρίζει στη Λιόν και από τη Λιόν γυρίζει πίσω στη Σαχτάρ το 22. Ναι. Και η Σαχτάρ, επειδή βλέπει ότι ο Πέτσι έχει πολύ πτωτική πορεία και λόγω του πολέμου σουξουμούξου, τον ξεπουλάει. Ουσιαστικά. Μάλιστα, ναι. Έδωσε 15 και πέρσι τον ξεπουλάει 2,5 εκατομμύρια στη Γαλατά. Ωραία. 2,5. Τι έκανε στη Γαλατά. Δεν έκανε πράγματα. Γιατί να κάνει τον Παναθηναϊκό. Είναι πτωτική, γιατί είναι 24 χρονών. Άρα είναι σούτετε, δεν είναι άουντιτετε. Το potential του είναι πάρα πολύ ψηλό. Άλλο τα 250 άλογα του. Ναι. Μπορεί να τα λίγο να συνδέσει. Και άλλο το 79 του είναι σου. Ναι. Μπράβο, μπορεί να συνδέσει ένα καλώδιο που κάπου έχει ξεκολλήσει και να πιάνει τα 250 άλογα αυτό τώρα. Ναι. Είναι 24. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά βλέπω. Δεν κόλλησε με του δανεισμού εδώ και εκεί και ο Παναθηναϊκός σκάει 7 εκατομμύρια στη Γαλατά. Πέρσι στην Τουρκία στο κύπελο έβαλε 2 γκολ. Και 4 ασίστηκε στο πρωτάθλημα, κάτι τέτοιο. Έτσι. Δηλαδή, καθάρισε του Πέλκα τα παπούτσια, δηλαδή.
Ναι, ο Πέλκας έκανε καλύτερο πρωτάθλημα. Άρα καθάρισε του Πέλκα. Ναι, αλλά ο Τετέ έπαιζε στην πρωταθλήτρια Γαλατά. Ο Πέλκας έπαιζε στην τέταρτη ομάδα της Τουρκίας. Ναι, αλλά τι πρωτάθλημα έκανε ο ένας. Ναι, ναι, ναι. Το Τετέ. Εντάξει, ο Πάουκ θα μπορούσε να είχε πάρει τον Πέλκα να είναι ήρεμος εδώ καιρό. Πήρε τη Σουντάλη. Εντάξει, οκ. Όταν τελειώσουμε, να μου πεις για το Μίσιτς τι συμβαίνει, αν τελειώσει το θέμα κτλ. Ναι, θα το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε. Λοιπόν, άρα ο Παναγικός σκάει 7 εκατομμύρια. Για να πάρει ένα παίχτη σε πολύ καλή ηλικία. Πόσα χρόνια? Νομίζω τριετές πρέπει να είναι. Τριετές συμβόλαιο σε τρελαστια καλή ηλικία με πτωτική πορεία και δίνει 7 εκατομμύρια. Στην ομάδα του. Ναι, ο Τετέ είναι ήδη στην Αθήνα. Ναι. Έχει φτάσει στην Αθήνα. 2,7 το χρόνο. Θα πάρει. Ναι. Σπάει την μπάγκα ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης του πρωταθλήματος. Περνάει και τον Ελκαμπή. Ο οποίος παίρνει 2,3 συν τα μπόνους, πάει 2,6. Σοπάρε. Αυτός παίρνει 2,7 ζεστά, κολαριστά. Ναι. Κοίταξε, είναι μεγάλο πρόσπεκτ ο συγκεκριμένος. Ναι. Αν του βρει το ρυθμό, προφανώς και ο Αλόνσο μπορεί να τον ξέρει, γιατί είναι Λατίνος, μπορεί να τον απογειώσει και ο Παναθηναϊκός σε 2 χρόνια να τον πουλήσει 20 πάλι. Είναι 24, το ξαναλέμε. Δηλαδή είναι γρήγορος, αριστεροπόδος με το δεξί, μπουκαδόρος, θα το δεις. Ναι. Έχει αυτή είναι. Ό,τι κάνει ο Τσουντάλη, τα κάνει κι αυτός. Αλλά στο πιο κοντό και μόνο εξτρέμ αυτός. Μάλιστα. Λοιπόν. 2,7 είναι στην Αθήνα, δηλώθηκε στη λίστα. Δηλαδή τώρα είναι σαν να λες. Ναι. Έρχεται ο Ραγκάτσι στο Μετρόπολης και παίρνει τα πιο πολλά από του Μπεταράδε. Ναι. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι, ναι. Έρχεται, όχι ο Ραγκάτσις, κάποιος νέος έρχεται. Νεαρός, ναι. Νέος έρχεται. Φέρουμε ένα νέο. Ένας νέος δυνατός. Ξέρω εγώ ποιος να σου πω τώρα. Ένα ταλέντο. Ένα και έρχεται και παίρνει πιο πολλά και από σένα και από τους άλλους. Δεν θα του τη στήσω έξω, θα τον πλακώσω. Αμέσως. Αμέσως. Έρχεται, τα παίρνει χοντρά. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Με τα γραφάρα. Ναι. Με τα γραφάρα. Έτσι, με τα γραφάρα ο Παναθηναϊκός, αρκεί να τον εξοπλίσει. Λάσκα είναι... ξεφουσκωμένα απ' έξω. Ξέρετε, τα γνωστά. Ναι. Τελείωσε αυτό. Ναι. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, Λοντίκιν. Τζον Ντίκιν. Χθες καταρχάς να πούμε ότι την δεκάδα του ΠΑΟΚ τη δώσαμε ολόσωστη. Παρότι είχε 2-3 εκπλήξεις. Εντάξει. Να τα λέμε αυτά. Την πήρες, και Μούργκ μέσα δώσαμε. Και Έκονγκ δώσαμε μέσα. Και Οσδόεφ δώσαμε. Σταμάτα, την πήρες. Την δώσαμε την δεκάδα. Την έδωσα, θα λες. Όχι, μαζί κάνουμε εκπομπή. Δεν είμαι μόνος εδώ. Λέγε, center back. Τώρα του Παναθηναϊκού δεν την έχουμε έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, Λοντίκιν, Γετβάη μάλλον με Σέγκεφελτ. Ακόμα δεν είναι έτοιμος ο Ίγκασον να βγάλει. Εμένα δεν με χαλάει ο Σέγκεφελτ. Τώρα τις προτιμήσεις. Και δεν με χαλάει. Τις προτιμήσεις στο κρεβάτι που φώναζε ο άλλος ο προπονητής ο Τουρκαλάς. Δεν μας νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου. Πάμε παρακάτω. Δεξιμπακ. Βαγιανίδης. Τον θέλει και αυτόν από την Ποταφόγκο. Τον θέλει Ποταφόγκο 6,5 κάτω. Βαγιανίδης, άμα βρει κανένα καλό εξτρέμ. Θα έχει θέμα. Μπορεί να έχει φιάλτες. Κότσιρας πού? Αριστερά. Έχει θέμα. Έχει θέμα. Ναι. Έχουμε θέματα. Έχει θέμα Παναθηναϊκός στο αριστερό. Ο Καμπούρης γιατί δεν πέσει? Δεν ξέρω, γιατί ήταν με την εθνική του, πήγε αργά στην προετοιμασία. Πήγε αργά από την προετοιμασία. Δεν έχει ανεβάσματα. Εκτός αν επειδή είναι 62 κιλά ο Καμπούρης, ο Μλαντένοβιτς, αμέσως επανήλθε γρήγορα. Και ο Καμπούρης θέλει ξεκούραση. Ρε, εσύ οι παίχτες φαίνεται, δεν είναι ρομπότ, παιδιά. Για πες τα χαφ. Μαξίμοβιτς Αράο. Άστο, χαφάρες έχει. Μαξίμοβιτς Αράο. Και δεκάρι. Μπροστά τους, ο τρίτος είναι ο Μπακασέτας. Ναι. Και μπροστά κορυφή θα είναι ο Μαντσίνης μία πλευρά. Σπόρα στην άλλη και λογικά Τζούρισης που θα χαφίζει για αυτό. Δεν είναι καλή εντεκάδα αυτή. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Οι Βούλγαροι είναι επικίνδυνοι. Το ξαναλέω. Ειδικά... Καταρχήν δεν έχω ανεβάσματα από αριστερά. Και άμα βρω κανένα καλό Βούλγαρο με κάνα κεφάλι τσετσένικο, μπορεί να με κάνει ζημιά από δεξιά. Οι Βούλγαροι δεν θα βρουν κεφάλι, αλλά έχουν, το ξαναλέω επειδή του είδα, τρεις σφαίρες. Οχ. Έχουν τον Ουτζά στην κορυφή, τον Ακέρε στα άκρα τη μία και τον Αντσούκου, τον άλλο Ενκουατσούκου, πώς τον λένε. Ναι. Οι οποίοι είναι σφαίρες. Αν βρουν χώρο, θα φύγουν πολύ γρήγορα στο χώρο και θα είναι επικίνδυνοι για τον Παναθηναϊκό. Θέλουν προσοχή αυτοί οι τρεις. Να παίξουμε δύο κάρτες. Μαξίμοβιτς και Κότσιρα. Γουστάρεις. Θα έχουμε κάρτες. Καρτάκια μου, άκουμε. Εγώ βλέπω και γκολ στο μάτς. Ναι. Βλέπω να τρώει γκολ ο Παναθηναϊκός. Τώρα θα πάω, θα κάνω τύπο με τον Μανουλή. Λοιπόν, Ζόρικο μάτς με τις ευχές μας και ο Παναθηναϊκός να πάρει αρχικά την νίκη. Να την πάρει την νίκη και μετά, άμα πάρει και σκόρ ασφαλείας, είμαστε καλά. Γιατί η Ελλάδα χθες τσέπωσε ποταλάκια. Και εδώ πρέπει να το πούμε. Οι νίκες που κάνουμε τώρα στα προκριματικά θα μετρήσουν. Μετράνε μόνο για την Ελλάδα. Δεν μετράνε για τους συλλόγους σε αυτή τη φάση, παιδιά. Έτσι να το ξέρετε. Λοιπόν, αυτά και για την Πανάθα που έκανε το μπαμ, έκανε το καταπαγκράο που λέμε. Ήρθε κιόλας ο Τετέ, δηλώθηκε στη λίστα. Ο Παναθηναϊκός καλύπτει ένα από τα 3 κενά που είχε, θέλει ακόμα ένα εξτρέμ και ένα αριστερό μπακ οπωσδήποτε και να δούμε τι θα γίνει με Ιωαννίδη. Όπου η ενημέρωση που έχουμε, το ξαναλέμε, λένε ότι ο Ιωαννίδης θα φύγει, θα πάει Ιταλία, μάλλον.
Μπορεί να πάει και καμιά Πρέμερ, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, κομψό θα είναι. Πριν πάμε όμως στο κομψό για να επιστρέψουμε με τα πολλά μαντάτα που έχει και ο Άρης, που είχε φιλικό χθες, μεταγραφή Μόγια, έλευση, καθυστέρηση, τι έπεται από εδώ και πέρα, Μπερνάρ, έχουμε και παίχτη στα σκαριά για μεταγραφή στα χαφ, Μεσά, παίχτη που τον μέχρι πέρσι τον ζαχάρωνε και ο ΠΑΟΚ, Μπερνάρ Μεσά Χάφαρος, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα αυτό που θα πρέπει να σας πω είναι ότι, παιδιά, όσοι είστε εδώ, σας έχω την ιδανική λύση. Ποια είναι αυτή? Waterland φυσικά. Εκεί που τρελαίνονται μικροί μεγάλοι, και εμείς τρελαινόμαστε, ειδικά στο χωνί. Ας πούμε, ανεβαίνετε μία φορά, δεν γίνεται να το κάνετε μία φορά. Να ξέρετε, θα θέλετε συνέχεια, ξανά και ξανά. Πάμε μπαμπά ξανά, πάμε μπαμπά ξανά. Η Waterland είναι μία και έχει το μεγαλύτερο χωνί στην Ευρώπη. Και είναι, παιδιά, όλα αυτά δίπλα μας πραγματικά. Με εντυπωσιακό καταπράσινο χώρο, με πολλά δέντρα που κάνουν τέλειες σκιές. Να αράξουμε ξαπλώστρα, να ανοίξει και το ματάκι μας, να απολαύσουμε την καφεδάρα μας, την πυρίτσα μας, το φαγητό μας. Όλα αυτά στη Waterland, η οποία έχει και late ticket, παρακαλώ, μετά τις 4 με 12 ευρώ το άτομο. Φαγητό, ποτό, διοργάνωση παιδικών πάρτι, καταπράσινο περιβάλλον. Όλα αυτά στη Waterland, φίλες και φίλοι. Κομψό θα είναι το διαφημιστικό. Η Σμαράγδα μας έρχεται για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τα μαντάτα του Άρη και με το δίχτυ που απλώνει ο Ολυμπιακός για 6 ποδοσφαιριστές. Για πάμε. Έχετε σίγουρα ακούσει πως όλα τα καζίνο δίνουν jackpots και θα υποθέσατε φυσικά πως αυτό συμβαίνει αραιά και πού. Στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί τα jackpots κάνουν σχεδόν καθημερινά. Αυτή η συχνότητα των κερδών άλλωστε είναι που έκανε διάσημο το Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη και συνεχίζει να κρατά τη φήμη του ψηλά. Λες να δείξει κανένα τσάλο σήμερα? Λες, για να δω, για να δω. Τη Σουντάλη αύριο, σήμερα τα απόγευμα. Κάτσε να ακούσουμε. Θες δά, θες δά. Να πάμε στον Άρη μετά όμως, έτσι. Έχουμε πολύ ψωμί. Να πέσει ακροαματικότητα. Ω, δεν πέφτει καθόλου. Και Παναθηναϊκό έχουμε και Ολυμπιακό έχουμε. Για δώσε. Ωραία τα νιάτα μου μέσα. Σ' αρέσουν αυτά, έτσι, χορεύεις. Κάτσε να δεις τώρα μπάσιμο που θα κάνει. Ναι, δώσω μπάσιμο γιατί σου έχω θέμα κοινωνικό μαζί με Άρη, μαζί με Ολυμπιακό, φοβερό. Η γλυκ, γλυκ, γλυκ. Η γλυκ, γλυκ, γλυκ του γλυκ, γλυκ, γλυκ. Γλυκ, 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 γλυκ. Κάτσε, αυτό έλεγα και με κορδεύω. Αχ, γλυκ, γλυκ, γλυκ του γλυκ, γλυκ, γλυκ. Ναι. Γλυκ, γλυκ, γλυκ του γλυκ, γλυκ, γλυκ. Ντα. Τώρα, εδώ, εδώ. Ντα, ντα, ντα. Ξέρεις όλο ρε παγάς, ε. Ντα, 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 η γλυκ, 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 γλυκ. Τέτοια καλοκαίρια σε μας, άρεσε λίγο η ζέστη. Λοιπόν, γρήγορα να πούμε δύο-τρία πράγματα. Τελικά η μεταγραφή του τη Σουντάλη, ο οποίος έρχεται, είπαμε, το απόγευμα. Θα πάω κι εγώ στο αεροδρόμιο τον πάρω, επειδή τόσο φτιάχνουμε. 3 εκατομμύρια κοστίζει, φτάνει τελικά. Εκεί λέει ο Ταβολιέρη αυτό το πράγμα. Ναι. Μερικούς πώς τους παίρνω με την καλή. Ναι, και μερικούς. Είναι πώς θα τους πάρεις. Είναι πώς θα τους πάρεις. Λοιπόν, πάμε. Καταρχάς, είχαμε ένα αδιανόητο σκηνικό εδώ στην πόλη μας. Πριν πάμε στο Άρη. Περιστατικό φοβερό. Ξυλοκόπησε τη γυναίκα του επειδή δεν του άρεσε το φαγητό. Στο σπίτι. 37χρονος, ναι. Γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα από τον σύντροφό στο πρόσωπο, στο σώμα. Σε ποια περιοχή γίνεται? Αφού βγήκε από το σπίτι, πήγε σε αστυνομία και κατέκλυψε το περιστατικό. Δυτικά θα γίνει οπωσδήποτε. Εντάξει, λογικά δηλαδή, δυτικά θα γίνει, ναι. Ναι, η αντίδρασή του ήταν, λέει, γιατί δεν του άρεσε το φαγητό. Μπαμπά έχει κοπέλα? Δεν θα είχε. Άμα έκανα μπαμπά. 37χρονο αυτό, αυτή να είναι 35. 32, 33. Θα έχει μπαμπά. Μη μας τύχει καμιά τέτοια περίπτωση. Θα πάμε. Δεν για... το άρεσε. Θα πάμε. Να φύγει η Γερμανούλα και να σου πει μπαμπά, ο άλλο με έκανε του λούμψο ξύλο γιατί δεν του βγήκε καλέ φακέ. Θα το αναφερέσω. Όχι, μη. Αυτό είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, Άρη. Μην το θυγάτε. Άρη. Πάμε στο φίλο μα τον Κούκου. Πάμε εκεί στο. Έχει χαμό γίνεται στο. Ο Κούκου πίσω από τον Μαγκού. Μαγκού είναι εκεί με μαγκού. Φοβάται μη φάει ξύλο. Έλα με φοβάται. Και έχει το μαγκού σωματοφύλακα. Δεν ξέρει ότι ο πρώτο που θα δέρνει θα είναι ο Μαγκού. Δεν νομίζω. Φιλαράκια τώρα τι θα τον πειράξουν. Ξέρει αυτό τι κάνει. Λοιπόν, ξυλικό καταρχά θε με την Αλκμαρ αξιοπρεπέστατη. Με ρώτησε ο Μαγκού, λε να με αγαπάει, λέει ο Γκουγκουλιά. Λέω αποκλείται για να μην φάει ξύλο σε κάνει παρέα. Έτσι, τον έδωσε στεγνά. Λοιπόν, 2-1 έχασα από την Αλκμαρ. Καλή εικόνα ήταν του Άρη ο Φιλικό. Άμα ήταν καλή, γιατί έχασε. Έπαιξε απέναντι σε μια πιο έτοιμη ομάδα, ναι. Με πολύ καλύτερο ρόστερ. Έχει δεκάδα να δούμε εκεί πέρα. Ναι, βέβαια, θα σου πω και είναι δεκάδα του Άρη. Δεν είναι αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι έπαιξε καλά. Ναι. Ο Άρης έπαιξε μια δεκάδα αναγκαστική. Άμα ήταν αναγκαστική, δηλαδή τι αναγκαστική. Τι αναγκαστική, ο Μωρόν έπαιξε.
τώρα, περίμενε λίγο να σε δω. Έχεις γιατί... διάταξη, γιατί δεν το είδα εγώ το μάτι. Και εγώ αφού ήμουν στην Τούμπα ήμουνα. Άκουγα λίγο τον... τώρα, σύντος είναι δεκάδα. Άκουγα λίγο τον Στράτζαλη. Λοιπόν, η δεκάδα του Άρη ήταν χθες Κουέστα, Βέλεθ, Μπράμπετς, Φατόρε, Φεράρι. Μπράμπετς. Ναι. Βέλεθ, Μπακ. Ναι, και Φατόρε, όχι, σέντερ μπακ. Βέλεθ, Μπράμπετς, Φατόρε, Φεράρι, τα μπακ. Ναι. Ζανζούλ, Μοντόγια, Μανού, Γκαρσία, Φετβατζίδη, Σαβέριο και Σαμόρα. Ο Σαμόρα έβαλε και τον γκολ. Ο Φετβατζίδη παίζει μπάλα ακόμα. Πώς δεν παίζει. Σα κουμπαρά έχει γίνει. Έλα ρε, τώρα τον τρώσαι τον Φετβατζίδη. Άμα τον πάρω εγώ τον. Και βάζω τα κέρματα. Τον τρώσαι. Βάζω τα κέρματα στον κουμπάρα, τα πάω στον Κρεοπόλη. Έλα. Τα 6 μήνες και με δίνει 700 στάρικα. Άκου εδώ τώρα. Τον τρως. Άμα πάρω τον Φετβατζίδη και τον βάλω κουμπάρα και τον πάω στον Κρεοπόλη, 1200 ευρώ θα βγάλω. Εγώ λέω ότι αν ο Φετβατζίδης κάνει καλή προτιμασία, επειδή είναι μικρός χαρί, τι να κάνει, αν κάνει προτιμασία και χάσει αυτά τα 2-3 κιλά που λες εσύ, έτσι, θα κάνει πλάκα πάλι. Άμα κάτσει στην καρέκλα, τρία σαγόνια ή κάνει ο Φετβατζίδης. Λοιπόν, άντε πες το να γίνει αθλητής να πούμε. Ο Μοντόγια. Πεχταράς είναι. Πεχταράς, ναι. Πεχταράς είναι. Ο Μοντόγια συστήθηκε ως αμυντικό χαφ πλέον. Α. Εκεί έπαιξε και είπε: εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, την παίζω εύκολα αυτή τη θέση. Την παίζει. Ναι, τη θέση. Την παίζει. Άρα δεν θα μας κάνει εντύπωση να δούμε το Μοντόγια να παίζει και χαφ. Ο Μοντόγια χαφ. Ναι. Παινία τέχνες κατεργάωση, να ξέρεις. Εντάξει. Okay. Το έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας, ναι. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, ο Άρης πήρε αυτό τον πιτσιρίκο, τον Διαντή. Θεός ξέρει τι έγινε το πιτσιρίκο. Τον Διαντή, από τη UNICEF τον πήρε. Δεν ξέρω, ναι, τέλος πάντων. Πήρε το Σίστο, ο οποίος ανέβηκε πάνω. Καλός είναι ο Σίστο. Ο Σισέ είχε θέμα με τη βίζα, καθυστέρησε. Λογικά θα έρθει σήμερα. Αλλά δεν θα προλαβαθεί Θεσσαλονίκη μέχρι να τελειώσει χαρτούρα αύριο η εργομετρικά. Καλό Σάββατο, δεν προλαβαίνει η Ολλανδία. Πέρασε από το Ιπποκράτιο χθες, έχει κάτι ωραία πει. Ναι, για τους, θα πάρει ένα. Θα του δώσουν ένα θα πει. Δούμε όταν θα έρθει. Ναι. Ο Άρης όμως χθες προχώρησε σε ακόμα μία μεταγραφή. Ναι. Τον Ούγκο Μάγιο. Ο Ούγκος Μάγιος ποιος είναι. Λοιπόν, ο Ούγκο Μάγιο. Για κάνε μας τώρα την ακτινική ακτινογραφία. Λοιπόν, την ακτινική. Ούγκο Μάγιο. Ούγκο Μάγιο, αυτό είναι. Σε μούτρα πώς σου κάνει. Σε μούτρα. Ναι. Δύο χρηματοπιστώσεις μπορεί να τις φάει για πλάκα. Μπακ. Μπακ. Κοντό. Κοντό. 1,72-1,73. Κοντό. Ναι. Καρβαχάλ δηλαδή. Καρβαχάλ. Ναι. Μπράβο. Ή Καρβαχάλ. Ο Ούγκο Μάγιο, ο οποίος έκανε δεξί μπακ. Δεξί μπακ. Δεξί μπακ. Για τον κολοπετσωμένος. Για τον Ντομπάζιο, ναι. Κολοπετσωμένος. Κολοπετσωμένος. 33 Μαΐων. Τάκλει στα 33 πριν από ένα μήνα. 33 χρονών. Τα κάνει τα χιλιόμετρά του. Ναι, 15 χρόνια ναι. Στη Θέλτα. Ναι. Ρεκόρ συμμετοχών όλων των εποχών για τη Θέλτα. Δηλαδή είναι ο παίχτης με τις περισσότερες. Είναι ο Γιώργος Παπαδάκης στη Θέλτα. Μπράβο. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Πέρσι έφυγε, πήγε στη Βραζιλία. Τι να κάνει. Να παίξει στην Ιντερνασιονάλ. Και δεν έπιασε. Τέλειωσε η καριέρα του στη Θέλτα το 23. Δεν έπιασε στην Ιντερνασιονάλ. Ναι. Δεν έκανε πολλά πράγματα. Και φέτος έρχεται στην Ευρώπη στον Άρη. Έχει τρομερές παραστάσεις σαν παίχτης. Και επειδή είναι μικρός καρύ και σωμάγουλος όπως το βλέπεις, ναι. Νομίζω θα είναι μια χαρά εδώ για Ελλάδα και Άρη. Θα είναι μια χαρά. Είναι καλή κίνηση. Από ποια χώρα είναι? Ισπανός. Ούγκο Μάγιο. Ναι. Πολύπειρος. Τώρα μιλάμε για ένα μπακ. Πες με ένα μπακ εδώ που έκανε καριέρα χρόνια και ήταν σταθερή αξία, ρε παιδί μου, και έπαιζε συνέχεια. Ξένο. Έλληνα και Έλληνα. Ποιος σου έρχεται στο μυαλό? Έναν Έλληνα που έκανε 15 χρόνια εδώ στην Ελλάδα και ήταν σε σταθερό top level. Γουνάρης, Πάλας, Ιωσιφίδης. Οι παλιοί, ναι. Τώρα γιατί οι καινούργοι φεύγουν σε εντάξει, ναι. Μάτος. Ναι, μπράβο. Ναι, Λίνο. Τέτοιος, ναι, αυτός είναι κοντός όμως. Είναι Ζουμπάς. Είναι 72. Είναι 72 και περισσότερο καλό στα αμυντικά του καθήκοντα. Παρά δεν βγαίνει μπροστά. Ναι, θα ανέβει, θα ξεμητήσει. Μπορεί να σου κάνει κανένα γκολ, κανένα έτσι. Okay. Δηλαδή στην καριέρα του. Παίζει και τρίτο δεξί στόπερ σε 3-5-2, αμαλάχη να πούμε. Α, σε 3-5, σε ναι, 3-5-2. Ναι, ναι. Δηλαδή ναι. Έχει παίξει ναι. Στην Θέλτα 450 μάτς. Ναι. Ξέρεις με 450, το ξέρεις φυσικά. Έχει βάλει 12 γκολ. Χορτάτος είναι, από λεφτά. Νορμάλ, μπορεί να μείνει δύο μήνες χωρίς κρέας δηλαδή. Μπορεί. Εντάξει. Στην Λα Λίγκα έπαιζε 15 χρόνια. Δεν θα είχε ένα συμβόλαιο κανένα εκατομμύριο. Εκείνο... Κάποια στιγμή ήταν εκεί η αξία του 15 εκατομμύρια. Κανένα εκατομμύριο στην άκρη θα έχει. Παραπάνω. Εντάξει. Τώρα είναι η χρηματιστηριακή του αξία κρέας, 1,5 εκατομμύριο. Το κρέας το κιλό πόσο πάει, τη βγάλει δύο μήνες τρεις. Ναι, έχει 12 γκολ στην καριέρα του. 12 γκολ στην καριέρα του σε 450 μάτς. Δεν βάζει καθόλου γκολ. Στη Θέλτα. Και δύο έβαλε όμως πέρσι στην Ιντερνασιονάλ. Ναι. Έβαλε δύο γκολάκια σε 20 παιχνίδια. Εντάξει. Δεν είναι μάλλον το στοιχείο του να μπαίνει διαγώνια και να κάνει κόλπα να πούμε και τέτοια. 309 παιχνίδια στη Λα Λίγκα. Ναι. Γιατί έπαιξε και. Εντάξει, το δούμε. Καλώ. Εγώ λέω ότι είναι μια καλή κίνηση αρκεί να είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Σνάουζερ δηλαδή. Πιο επιθετικό γενέα. Πιο λίγο πιο. Ναι, δεν είναι. Ο Σνάουζερ ήταν μόνο πίσω, δεν μπαίνουν σε εσένα. Σνάουζερ, φίλε, ήταν.
ότι έπαιξε μπάλα ο Σνάουτσερ και πήρε λεφτά. Είναι εντάξει, μεγάλη υπόθεση. Ναι. Ο Σνάουτσερ δεν μέχρι το κέντρο να παίζει back. Ναι. Μέχρι δηλαδή το ούτε το 60 δεν παίζαν έτσι. Τίποτα. Αυτό ανεβαίνει. Όχι, θα κάνει τα ανεβασματά του. Μην τον τρώσει. Μου βγει Σνάουτσερ. Όχι. Δεν είναι. Αλλά είναι πιο πολύ πίσω να μαρκάρει, να κάνει να ράνει. Σνάουτσερ όταν τον έβλεπα μου γυρνούσαν τα αυτά. Σήμερα στον Άρη έχουμε την εκδίκαση. Εκδικάζεται η Έφεση για την τιμωρία με τα μετάλλια στις 4 η ώρα. Ο Άρης, ναι. Δικηγόρο δεν ξέρω ποιον έχει ο Άρης. Δεν ξέρω ποιον έχει δικηγόρο. Θα δούμε τι θα γίνει με τους 20 ποδοσφαιριστές που τιμωρήθηκαν με δύο αγωνιστικές αποκλεισμό. Εγώ ξέρω τι θα έκανα σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι θα έκανες? Θα έπαιρνα τον μπαμπά του Γκαγκάτση για δικηγόρο. Έτσι ναι. Ώστε να με αθώσει ο γιος. Σωστό. Καλή φάση, ε. Άμα δηλαδή. Πάρτε τον Βασίλη. Πάρτε τον Γκαγκάτση, ρε κορόιδο, να στο ακυρώσει. Και ο Χρυσόστομος θα δει. Φαντάζεσαι. Ναι, να είμαι εγώ δικαστής και η Ευγενούλα να είναι δικηγόρος του κατηγορουμένου. Υπάρχει περίπτωση να το δικάσω. Τελειωμένη. Φόρο να έχει κάνει. Εντάξει, υπάρχει η αίσθηση ότι θα πάει καλά. Τώρα ναι, θα δούμε πόσο θα πάει καλά. Εντάξει, μπορεί να μειωθεί η ποινή ή κάτι άλλο να γίνει. Θα δούμε. Λοιπόν, νέο για τους φίλους που ρωτάνε, ο ΤΕΤΕ. Είναι ήδη Ελλάδα και δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Δηλαδή, τον πρόλαβαν τα ξημερώματα. Είχαν δικαίωμα ένα 24ωρο πριν το μάτι. Τον Σουντανή. Το Σουνταλή. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβε. Όχι, έπαιξα. Δεν εντάξει. Θα τον έχω με το καλό, αν περάσω στα μάτς με τη Μάλμε. Να τον έχει. Εγώ όμω καίγομαι για άλλο για τα μάτς. Για ποιον καίγεσαι? Για χαφ. Θέλει χαφ. Εκεί νομίζω ότι ο Πάουκ. Α, για παίρνουμε. Τι έγινε με τον Μίσιτς? Ο Μίσιτς ζήτησε παραπάνω από όσα. Έμαθε ότι τον θέλουνε. Ναι, και ζήτησε 1,5. Ναι, επειδή σου λέει θα με απορρίψουν, κάτσε να ανεβάσω. Και τα λεφτά που ζητάει και η Ζάγκρεπ είναι 3. Δηλαδή τα ίδια λεφτά που δίνει, ας πούμε. Αυτό τι έκανε τώρα ο Μίσιτς? Σου λέει δεν με θέλει ο Σαββίδης, κάτσε να πω ότι θέλω πολλά, να φανεί ότι επειδή θέλω πολλά δεν με θέλει. Ξύπνιο. Ναι. Λοιπόν, ώστε μπορεί να πάω κάπου αλλού με λιγότερα. Ξέρεις τι, η ξύπνια αυτή είναι αυτή. Τακτική. Ζητάω. Με θέλει εμένα το ράδιο Hollywood. Α, το Hollywood σε θέλει, ναι. Και θέλω 10.000. Ναι. Για να μην με πάρει. Να έρθει ένα να πει, έρχεσαι με 7. Ναι, ο Μίσιτς. Κατάλαβες τι γίνεται. Ζήτησε πολλά όμως. Ξύπνιος. Ο Σέρβο. Θες να σου πω την άποψή μου. Ναι. Όσο με ητέ. Ναι. Όσο με ητέ. Ναι. Δεν κλείνει κάπου και περνούν οι μέρες. Ναι. Υπάρχουν πιθανότητες να έρθει στον ΠΑΟΚ. Και αυτό γιατί, ξέρεις γιατί? Ναι. Γιατί τον θέλει ο Λουτσέσκου. Θέλω του προπονητή. Ξέρεις την πινελίκη έχει να φάσει. Στην τελική, να σου πω κάτι, μπορεί να τον πάρει ο ΠΑΟΚ ξανά δανεικό. Ναι. Σου πει, δώσε ρε παιδί, καλά 500, θα βάλω εγώ ένα πινελίκη. Εγώ θα προτρέψω τους ΠΑΟΞίδες και για Γιούχα. Ναι. Μόλις πάρει την μπάλα, για κάμια εβδομάδα. Για ομάδα αρχίζει και ρολάρει. Για καμιά εβδομάδα να την ακούσει στερεοφωνικά. Ωραία, έχω αεξίδες εδώ, βλέπω πολλά μηνύματα που λένε παίρνω κοίτα, εγώ παίρνω τη Σουντάλη. Έτσι. Α, στοίχημα. Στοιχηματάκι. Διαχρονικό. Θα τους φάω τώρα, τους φάω. Καλημέρα στον Αγγιλέα που βγήκε με τον Λουτσέσκου φωτογραφία. Με Έκογκ βήμα δεν πας. Ο Έκογκ χθες, παιδιά, ήταν από την άμυνα ίσως ο πιο καλός. Ποιος? Για μένα. Αμυντικά. Ο δεν έκανε λάθη. Καταρχήν, ναι. Όταν του δώσει την μπάλα του Έκογκ, δεν ξέρει να δώσει μια πάση. Ναι, αυτό είναι ένα το θέμα. Το ξεκινάμε από εκεί. Και ο Λουτσέσκου την έπαιρνε ο Έκογκ για να βγάλει πιο μπροστά τον Κουλιεράκι. Μόνο αυτή η λογική εξήγηση μπορεί να δοθεί σε αυτό το σχέδιο. Ναι. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Λοιπόν, άρα σήμερα περιμένουμε τα μαντάτα για τον Άρη. Πάμε λίγο Ολυμπιακό, όπου έχουμε ψιλοκοσμογονία τώρα στον Ολυμπιακό. Έχουμε ψιλοκοσμογονία με ποια έννοια? Τι έχει? Λοιπόν, ο Εζέ καταρχάς ήταν χθες, έπαιξε με την Αργεντινή στο μάτς με το Μαρόκο που έγινε χαμός εκεί. Ο Εζέ ποιος είναι? Αυτός που ο παλιός που είχαν. Πεχτάρα στα χάφου έχει. Ο αδύνατος. Ο Αργεντίνος. Ο κοντός. Ναι, πεχτάρα. Λοιπόν, πολλά φάουλ έκανε. Ο Ολυμπιακός πιέζει την Μπράγκα για να πει το ναι του Όρτα. Τον θέλει και αυτόν με τη Λίμπαρ. Τον Όρτα. Το χαφ που είχε. Δεν τον έχει εξασφαλίσει. Όχι. Όχι. Δανεικό ήταν κι αυτό. Πάλι δανεικό αν τον πάρει. Λες. Α τον πάρει και ο Πάκ του Μητέ, δανεικό πάλι. Α τον πάρει. Άμα δει και από ειδή, πες Μπενφίκα, δίνω εγώ πάλι ένα 200, βάλε και εσύ άλλα 600 και τον παίρνω ξανά ένα χρόνο δανεικό. Αφού έχει δύο χρόνια. Αλλά Μπενφίκα θέλει να αποδεσμευτεί. Αυτό πατάει στο 1,8 και λέει γεια σα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακό, ο οποίο πιέζει, είναι στι τελικέ επαφέ για τον Βέλντε. Το νορβηγό εξτρέμ της Λεχ Πόζναν, καλός, ψάχνει στόπερ δεξιοπόδαρο, άρα δεν μένει με αυτούς και κάποιοι θα φύγουν γιατί έχει 7-8 στόπερ. Ψάχνει σέντερ φορ που θα πλαισιώσει τον Κοστούλα και τον Ελκαμπή, γιατί η απόφαση είναι λυμένη, ο Κοστούλας να προωθηθεί φέτος στον Ολυμπιακό. Όπως προωθήθηκε ο Τζίμας, τέτοιο πρόθυμα θα έχει.
ο Κοστούλας είναι πιο πίσω από τον Τζίμα. Ο Κοστούλας μπορεί να φέτος να έρθει τρίτος όπως ήταν πέρσι ο Τζίμας. Ναι, ναι, ναι. Να δει φέτος να πάρει λίγο χρόνο, να το στείλουν του χρόνου και αυτοί στην Gladbach, ξέρω εγώ, εσύ. Και μετά να έρθει να παίξει. Πάλι. Έτσι πάει. Πρέπει να πάρει και ρυθμό. Ο Τζίμας θα γυρίσει του χρόνου του Φέκυρες εδώ. Του Φέκ θα γυρίσει. Τι ψάχνετε. Θα πάρει τα πάντα, θα νιώσει άντρα. Θα πάρει άλλη ψυχολογία. Μένει μόνο χωρίς γονείς του. Πλάκα με κάνετε. Ο Τζίμας. Θα γίνει άντρα, δε. Ο Τζίμας. Ναι. Γιατί τώρα τι δεν είναι. Εσύ θα γίνει όταν φεύγεις από το σπίτι ναι. και δεν έχεις μαμά, μπαμπά ναι, μόνος ναι, σου. Ναι. Πρέπει να σηκωθείς, να μαγειρέψεις, να ετοιμαστείς, να τρέξεις μόνος. Για να μην κάτσεις να μαγειρέψει ο Τζίμας. Που λέω λόγος, ρε παιδί μου. Θα ναι, ναι. με το φορτηγό. Και μόνο που θα σηκώνεται, ναι. δεν θα σηκώνεται και το πρωί δεν φωνάζει η μάνα του. Έλα, έλα Στεφανάκο μου, πάμε να σχολείο. Έλα, μωρέ τώρα 20 χρόνων. Δεν είναι 20. 18. 17 τώρα έγινε 18. Τώρα τέλειωσε το λύκειο. Η μάνα θα κλαίει τώρα. Φυσικά αυτό σε λέω. Θα γίνει άντρα. Τον στείλαμε να γίνει άντρα. Θα βγάλει και γούσα εκεί στην Ιρεβέργη μια χαρά θα πει με την κόμμα θα κλαίει η μάνα δύο φορές. Σοφάς για αυτά, ρε μάγας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός. Εγώ συμπαθώ τον Τζίμα πολύ. Και εγώ, σε Φανάκο αγαπάμε. Αλλά καλό θα το κάνει. Για να παίξει ο Πάου πρέπει να φύγει ο Λουτσέσκο από τον Πάου. Όχι, διαφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Διαφωνώ. Του χρόνου είναι απλά τα πράγματα. Τελειώνει το συμβόλαιο του Μπράντον. Ναι. Παπ, κολλάει και ο Τζίμα. Έχει τον Τσουντάλη ή τον Τζαλόφ και γίνεται αυτή η τριάδα. Πρέπει να φύγει ο Λουτσέσκο για να παίξει ο Τζίμα. Δύσκολα. Γιατί με τον Λουτσέσκο έπαιξε και ο Κωνσταντέλια. Και ο Κουλιεράκης. Κουλιεράκης και όταν ήταν και πριν στην πρώτη θητεία, ναι. αυτά τα χαζά που λέγατε, ναι, ναι. όλοι σας, ναι, ναι. με Λιμνιό 19 χρονών με βασικό πήρε ο Πάκο. Ο χαρά μεγάλη. Χαρά μεγάλη τον πήρα με αυτόν. Δεν μου λες τώρα δηλαδή. Ναι. Θα πάει ο Λουτσέσκο 90 χρονών. 100. 100 να πάει ο άνθρωπος. Θα πεθάνει κάποια στιγμή. Όπως όλοι μας. Το χρόνο δεν τον νικάμε ποτέ. Τον ξεγελάμε για λίγο. Νομίζουμε ότι τον ξεγελάμε. Κουλιεράκης ήταν, ξέρω εγώ, 70. Μπράβο. Θα πάει στην κηδεία, λες. 100%. Μπα, δεν νομίζω. 100%. Ούτε 99. Ναι. Δεν βάζω 99. Κουλιεράκης, άμα τον ακούσει για τον Λουτσέσκο. Δύσκολα. Τι δύσκολα. Θες να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο εκτός αέρα. Για τον Λουτσέσκο. Ο Κουλιεράκης. Ναι. Ο Νερόπινης ονομά. Στην Κρήτη θα έχει καλλιέργεια. Καλά, λες εσύ. Λοιπόν, άρα Ολυμπιακός. Βέλντε. Ο Κωνσταντέλιας θα πάει. 100%. Μπα δύσκολα. 100%. Δύσκολα. Έχετε φαγωθεί δύσκολα. Λοιπόν, ο Ντένσε πιέζει. Ναι. Ο Ποντένσε λέει δεν πάω Αμερική για προετοιμασία. Πιέζει. Ναι. Αλλά ο Γκουλς λέει εγώ θέλω λεφτά. Τα πάμε. Θέλω λεφτά. Όχι 6 εκατομμύρια. Πληρώσει ο Μπουτόταυρος. Ψάχνει δεύτερο στόπερ. Ψάχνει center for ναι. για να πλαισιώσει LKB Κοστούλα. Ναι. Και εάν ο Μπιέλ δεν πείσει γιατί είναι σε στάδιο που. Ο Μπιέλ ποιο είναι αυτό με Πέπε το πόδι. Μπιέλ, ναι. Ο κοκκινοτρίχη, ο. Έλα ρε. Ο Εκστρέμ. Ο καμεραμάν του Ολυμπιακού, ίδιοι είναι. Ο Εκστρέμ. Όχι, ναι, που πέσει πίσω από το φορ. Ναι, ο Μπιέλ. Ναι. Με το πόδι, το καλό, το αριστερό. Ναι. Που τον έστειλε δανεικό στην Άξουμπου και δεν έκανε ναι, τίποτα. Αυτό εγώ περίμενα από αυτόν. Δεν ξέρω γιατί με απεγοήτευσε. Ναι, προς το παρόν περιμένω να δω αν θα πείσει. Εάν δεν πείσει, θα πάρει και δεκάρι Ολυμπιακός. Άρα 3, 4, 5, 6 παίχτες. Και όρτα 6. Είναι πολλά τα ζητήματα του Ολυμπιακού. Βέβαια ο Ολυμπιακός είναι πάνω στο άλογο. Έχει ομίλους Europa League. Και τα φύγε γύρω γιατί θα έρχεται η Μπουρούνι. Τώρα που θα πάμε διακοπές, το βλέπω να βρέχει, να χαλάζει, να καθόμαι στο ξενοδοχείο όλη μέρα. Το βλέπω αυτό τώρα. Στο ξενοδοχείο, άμα κάτσει όλη μέρα, ναι. δεν θα έχει να στείλει για μαστίγες τώρα. Τον Αχιλέα. Και θα κάτσει μόνο το έτσι. Ναι, αλλά σε αυτό που θα πάμε τώρα, θα είμαι και ένα φίλο του στο ξενοδοχείο. Ναι. Για να του αφήνουμε να παίζουν. Κατάλαβες. Να συνεννοήσετε τα ζευγάρια. Βέβαια, όταν βέβαια. Όταν καμπανίσετε τι για να έχετε κοινό. Θα είναι κι άλλο. Ναι. Θα πάμε σε πάρτι συνθάσω τώρα. Θα πάμε σε ένα φίλο που θα κάνει πάρτι εκεί. Και θα είναι κι άλλοι φίλοι. Και τα παιδιά. Άσου να παίξουν, ρε παιδί μου, τα Ξέχι παιδιά. Θα είναι και ταινιά σου, Ποια θα είναι. Να έχει του φίλου η γυναίκα περίοδο και να. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτά και με τον Ολυμπιακό. Φεύγουμε. Θα φύγουμε τώρα, ναι. Θα φύγουμε σιγά-σιγά. Έχουμε σουσού σήμερα πανάθα το βραδάκι. Λοιπόν. Έτσι. 9 η ώρα θα τα πούμε. Μιλήσουμε, θα μιλήσουμε έξω. Ναι, ναι. Θα μιλήσουμε έξω για να τα δούμε, να τα σχολιάσουμε. Οι ομάδες, παιδιά, ακόμα είναι under construction. Δεν έχουν πιάσει ούτε το 20-30%. Θέλει υπομονή. Έτσι, για εμάς τους οπαδούς, γιατί είμαι και οπαδός μέσα σε όλα, δεν το συζητάμε. Θέλει υπομονή να το δουλέψουμε. Τα πιτσιρίκια δεν το καταλαβαίνουν, αλλά θέλει υπομονή. Και θέλει και τύχη τώρα και οι στιγμές να είναι μαζί μας. Χθες οι στιγμές δεν ήταν πάντως ούτε στην ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, ούτε στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Λοιπόν, η κίνηση κλείνοντας, να πω ότι έχει τουμπανιάσει παντού. Σχεδόν όλος ο περιφερειακός έχει γίνει αλάρμ, έχει γίνει Ολυμπιακός. Νέα Γνατία επίσης. Τσιμισκή άρχισε και εκεί ζορίζει κατάσταση. Εγνατία και αυτή να λίγο χαμήλωσαν οι ταχύτητες. Εντάξει, έτσι θα πάμε. Είναι λογικό. Είμαστε ακριβώς στις 10. Συσταμείνετε εδώ. Η ενημέρωση, η επικοινωνία
Και η διασκέδαση, παιδιά, δεν θα σταματήσει ούτε δευτερόλεπτο. Τώρα έρχεται η Μαρίνα μας με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Πάντως, μια που είπα διασκέδαση, να σας πω ότι σας περιμένει η Waterland, παιδιά. Σας περιμένουν 150 καταπράσινα στρέμματα στη Waterland. Εκεί που πραγματικά μπορεί να περάσετε υπέροχα. Υπάρχει το χωνί με ύψος 20 μέτρα και 80 μέτρα σπιντά της κατάβασης με στροφές και φωτορυθμικά. Σας προκαλώ, παιδιά, να πάτε. Είναι πραγματικά τέλειο. Μην ξεχνάτε ότι στη Waterland φέτος μπορούν να αγοράσουν το εισιτήριό μας online, κερδίζοντας χρόνο, περίμενε και το περίμενε στα ταμεία. Waterland.gr, φίλες και φίλοι, εκεί που γίνονται πάρτι, τρώμε, πίνουμε. Υπάρχει και οικονομική λύση με late ticket 12 ευρώ μετά τις 4. Μας περιμένει εδώ και 30 χρόνια στους ταγαράδες. Δεν ξεχνάμε και το διαγωνισμό του Μετρόπολης μαζί με τις Stellar Cruises. Κάναμε ήδη δύο βόλτες στο Θερμαϊκό. Περάσαμε τέλεια με τα φιλαράκια, με τους ακροατές. Μπαίνετε λοιπόν Instagram Μετρόπολης 95,5 στη διαδικασία του διαγωνισμού. Ήμουν και εγώ στο σκάφος. Ελάτε να διασκεδάσουμε, να κάνουμε κάτι πολύ ωραίο εμπλό. Περάσαμε καταπληκτικά εμείς με τα παιδιά. Έχουμε άλλες δύο κρουαζιέρες. Πάντα με την υποστήριξη της Stellar Cruises. Για απευθείας κρατήσεις επισκεφτείτε stellarcruises.gr. Καλέστε 6979-6696-98. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Rap and Cool στην πρώτη-τελευταία εκπομπή της σεζόν. Έχουμε ακόμα μία αύριο. Το μεσημεράκι ο Κωστής εδώ με Τάνια Δήμου. Εμείς το απόγευμα με το ρινόκερο της καρδιάς μας Μιχάλη Σαρόπουλο. Τώρα έρχονται πλακοτελίστες. Στις 12 ο Γιώργος Μπούζος με τα ραφάλ του. Φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό!